γεια σας. Σήμερα θα πούμε για jQuery και Azure, κάποια πράγματα. Νομίζω κάποιοι περιμένατε γι' αυτό. Θα σας επιτρέψει να κάνετε ωραία πράγματα στον browser. Μια ακόμη. Τι είναι. jQuery είναι μια βιβλιοθήκη, JavaScript, γραμμένη ίδια στα JavaScript, την οποία την έχει φτιάξει μια ομάδα, είναι αυτό το κώδικα. Μπορείτε να την κατεβάσετε, μπορείτε να διαβάσετε τα κώδικά τη και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Τι συμβαίνει. Ο browser έχει κάποιες δυνατότητες που προσφέρει μέσω της JavaScript, αλλά αυτές μένουν πλήρεις από τη δύο πλευρά, αλλά είναι αρκετά δύσκριστες από την άλλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν αυτά τα πράγματα στο browser, με την JavaScript του browser. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν διάφοροι developers, web developers που πιστεύουν ότι δεν είναι σωστά φτιαγμένα, δομημένα το API, δεν υπάρχει αρκετή αφαίρεση. Και γι' αυτό έχουν φτιαχτεί διάφορες βιβλιοθήκες όπως η jQuery. Η jQuery τι κάνει, μας δίνει ένα καλύτερο επίπεδο αφαίρεσης από την απλή JavaScript. Κάτι που σε JavaScript κανονική θα κάναμε σε 10 γραμμές, στη jQuery μπορούμε να κάνουμε σε 1. Και επίσης αντιστοιχεί και στον τρόπο που σκεφτόμαστε συχνά. Δηλαδή, αυτό που θέλω να κάνω το γράφω στη γλώσσα αντί να ασχολούμαι με το αναλυτικά πώς ακριβώς θα γίνει. Οπότε αυτό κάνει η jQuery. Πάντως δεν κάνει πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσατε να κάνετε μόνοι σας, αφού και η ίδια είναι γραμμένη σε JavaScript. Αυτό που κάνει, θα κάνει πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας δείξουμε πρώτα jQuery και μετά στα επόμενα μαθήματα πώς κάνουμε κάποια από αυτά τα πράγματα με κλασική JavaScript. Με τον τρόπο δηλαδή που είναι υλοποιημένη η jQuery. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να διαβάσει και τον κώδικα της jQuery, είναι αρκετά καλός. Η jQuery επίσης ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι είναι αρκετά επεκτάσιμη, οπότε αν θέλετε να προσθέσετε δυνατότητες μπορείτε να το κάνετε. Και μάλιστα επειδή είναι ανοιχτό κώδικα, αν κάποιος φτιάξει κάτι αξιόλογο μπορεί να το δώσει και να συμπεριληφθεί και σε κάποια επόμενη έκδοση. Ή και να δημοσιεύσει το πρόσθετό του ανεξάρτητα, ώστε όποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει. Είναι γρήγορο, ξέρω. Ναι. Είναι γρήγορο, ξέρω. Ναι. Είναι γρήγορο. Θα κάνεις κάτι μικρό, όχι κάτι πολύ μεγάλο. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει επιβράδυνση με τη χρήση της jQuery της σελίδας μας. Υπάρχει μια μικρή επιβράδυνση, είναι λίγο πιο αργή σελίδα. Ο λόγος είναι από τη μία επειδή πρέπει να φορτώσει η βιβλιοθήκη jQuery. Και ο δεύτερος είναι ότι κάθε λειτουργία που θα γράφουμε δεν μπορεί να τρέξει κατευθείαν, θα πρέπει να περάσει να τρέξει πρώτα τη συνάρτηση της jQuery, την αντίστοιχη. Οπότε υπάρχει ένα μικρό πέναλτι σε ταχύτητες, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Οπότε για αρχή νομίζω θα σας βοηθήσει να το χρησιμοποιείτε. Ωραία. Κάποιοι την έχουν χαρακτηρίσει βοηθητικές ρόλες για JavaScript, επειδή μας βοηθάνε να μάθουμε να εκφραζόμαστε. Να καταλάβουμε τη γλώσσα JavaScript, να κάνουμε ενδιαφέροντα πράγματα χωρίς να χρειάζεται να μαθαίνουμε πάρα πολύ. Τώρα κάποια πράγματα που θα δείξουμε και μπορούμε να κάνουμε τη jQuery. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο HTML, μπορούμε να το αλλάξουμε το HTML, το ίδιο και για το CSS της σελίδας μας, δυναμικά, τη στιγμή που τρέχει η σελίδα. Θυμηθείτε ότι η JavaScript, το ίδιο και η jQuery, τρέχει στο client, που σημαίνει στον Firefox, στον υπολογιστή του χρήστη μας. Και άρα αυτά μπορούν να γίνονται σε πραγματικό χρόνο χωρίς να υπάρχει επικοινωνία με το server. Θα δούμε κάποια παραδείγματα σήμερα, πώς αλλάζω HTML και CSS, πώς το πειράζω και πώς χειρίζουμε και γεγονότα. Αρχικά να δούμε πώς φορτώνουμε τη βιβλιοθήκη, γίνεται με αυτόν τον τρόπο εδώ. Εντάξει, ποιος θέλει να το εξηγήσει τι κάνει αυτό. Να. Φορτώνει το script που έχει τη διεύθυνση jQuery, που λέγεται jQuery.gs. Και το βάζει εκεί πέρα σαν να είχαμε να την γράψει ολόκληρο το μπορεί. Ναι, ωραία. Αφού το συγκεκριμένο δεν το έχουμε στο υπολογιστή μας, πού θα το βρούμε. Ναι. Θα πρέπει να το κατεβάσουμε το αρχείο αυτό ή να βάλουμε μια απόλυτη διεύθυνση ανταλλακτική. Γίνεται μια διαφάνεια, από εδώ μπορείς να το κατεβάσεις. Υπάρχουν δύο εκδόσεις της jQuery, η minified και η απλή. Η απλή είναι η 189 kilobytes. Και 26 kilobytes είναι η minified. Τι σημαίνει τώρα minified. Και οι δύο κάνουν το ίδιο πράγμα. Είναι ο ίδιος κώδικας ακριβώς. Ο ένας είναι πολύ πιο μικρός. Πήγαινε μια διαφάνεια εδώ πέρα. Λοιπόν,
Το mimification είναι μια διαδικασία που περιγράφεται εδώ πέρα, η οποία τι κάνει. Είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, γίνεται από ένα πρόγραμμα. Αυτό κάνει μια μετάφραση από JavaScript σε JavaScript, παίρνει ένα τμήμα κώδικα σε JavaScript και τι κάνει. Αφαιρεί τα κενά, αφαιρεί τα tabs, αφαιρεί τα σχόλια. Αλλάζει τα ονόματα των συναρτήσεων και τα κάνει μικρά. Αλλάζει τα ονόματα των μεταβλητών και τα κάνει έναν ή δύο χαρακτήρες μόνο. Με αποτέλεσμα τι να γίνει, η άλλη βάση της αλλαγής γραμμών. Με αποτέλεσμα το μέγεθος να είναι πάρα πολύ μικρό πλέον, αλλά ο κώδικας να μην είναι πλέον αναγνώσιμος. Άρα είναι ακριβώς ο ίδιος κώδικας, αλλά πολύ πιο σύντομος. Αυτό έχει νόημα γιατί σκεφτείτε ότι ο κώδικας της jQuery για να τρέξει στον Firefox θα πρέπει να κατέβει κάθε φορά. Οπότε πράγματι είναι σημαντικό να είναι μικρός. Οπότε είναι μια προηγούμενη διαφάνεια. Εδώ πέρα, αν θέλετε να διαβάσετε τον κώδικα της jQuery, θα προτιμήσετε την ασυμπίεστη μορφή. Ενώ αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να είναι γρήγορη η σελίδα σας, τη συμπιεσμένη με το minification. Πάμε λίγο παρακάτω. Θα δούμε δύο μοντέλα με τα οποία μπορούμε να αναφερόμαστε στο HTML μας και να το διασχίζουμε μέσω JavaScript. Το ένα είναι το μοντέλο DOM και το άλλο είναι το μοντέλο της jQuery. Το μοντέλο DOM θα το δούμε και πιο αναλυτικά στα επόμενα μαθήματα, σε τρία μαθήματα πιο αναλυτικά. Το μοντέλο της jQuery θα το δούμε σήμερα αναλυτικά. Τώρα, αυτά τα μοντέλα αναπαριστούν το ίδιο πράγμα. Αναπαριστούν και τα δύο το HTML μας με μια αντικειμενοσυγγραφή μορφή. Μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε το HTML μας, να διαβάζουμε το HTML μας, να κάνουμε αλλαγές, προσθήκες, διαγραφές και ούτω καθεξής πάνω στη σελίδα δυναμικά. Και με τους δύο τρόπους. Βγαίνει μια επόμενη. Λοιπόν, αλλά μας προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες. Όχι σε βάθος διαφορετικές. Στην πραγματικότητα τα ίδια πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Απλά με το ένα μπορούμε να τα κάνουμε πολύ πιο εύκολα, με το άλλο πιο δύσκολα. Το DOM είναι αρκετά περίπλοκο. Η jQuery παράσταση μας επιτρέπει πολύ πιο εύκολους. Πολύ πιο εύκολο να κάνουμε συνηθισμένα πράγματα. Οπότε θα δούμε τη jQuery παράσταση. Ωραία. Τι λέει εδώ, η jQuery παράσταση είναι ένα σύνολο από ετικέτες. Αν έχω ένα HTML έγγραφο, αυτό ορίζει μια μεταβλητή με όνομα δολάριο που είναι ίσως με 5.
Ναι. Είναι σωστή η ονομασία. Ναι, ναι, είναι σωστή η ονομασία. Δεν το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά αυτό, είναι κάπως ειδική περίπτωση. Πάντως μπορείτε όντως να έχετε αυτή την ονομασία. Και αυτό το κόλπο χρησιμοποιεί η jQuery για να έχει ένα πολύ σύντομο όνομα που θυμόμαστε εύκολα. Οπότε από τη στιγμή που φορτώνουμε jQuery, το δολάριο που χρησιμοποιούμε έχει μια ειδική σημασία. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είναι ως μια συνάρτηση, η οποία παίρνει μια παράμετρο. Πάμε παραπέρα. Ένα string, το οποίο είναι ένας επιλογές CSS. Και έχουμε κάποια παραδείγματα εδώ πέρα. Ένας επιλογές phone και ένας επιλογές διήση foo και no alpha. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργώ αυτή την αναπαράσταση jQuery. Ένα σύνολο που περιέχει κάποιες ετικέτες τέτοιες. Στην πρώτη περίπτωση που έχω το δολάριο for, αυτό είναι το σύνολο όλων των φορμών της σελίδας μου. Στη δεύτερη περίπτωση είναι το σύνολο όλων των συνδέσμων που βρίσκονται μέσα σε κάποια ετικέτα που έχει το ID foo. Εντάξει, η επιλογή είναι η ίδια με το CSS, όπως είχαμε δει στα πρώτα μαθήματα CSS. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δίεση, την τελεία, τα παιδιά, πάντα έτσι. Οτιδήποτε θέλετε εσείς. Ωραία. Επίσης, πάμε μια παρακάτω. Εδώ, εντάξει. Αυτό το δολάριο συνάρτηση που χρησιμοποιεί έναν επιλογέα εφαρμόζεται στο τωρινό έγγραφο HTML. Με την jQuery μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το HTML, να δημιουργήσουμε καινούργιες ετικέτες, να διαγράψουμε ετικέτες, να αλλάξουμε τα περιεχόμενά τους. Αν κάνουμε μια τέτοια αλλαγή, το σύνολό μας δεν επηρεάζεται, δηλαδή τι συμβαίνει. Αν πω εγώ ότι θέλω όλες τις φόρμες με αυτόν τον τρόπο και αργότερα προσθέσω μια φόρμα στη σελίδα μου, στον HTML κώδικα, με JavaScript δυναμικά, αυτό εδώ το σύνολο θα περιέχει μόνο τις προηγούμενες και όχι την καινούργια. Επίσης, αν διαγράψω κάποια, θα συνεχίσει να υπάρχει μια αναφορά εδώ πέρα. Οπότε αυτό που πρέπει να το θυμάστε όταν γράφετε κώδικα. Λοιπόν, τώρα αυτή εδώ η αναπαράσταση σε σύνολο μπορεί να την αποθηκεύσω σε μια μεταβλητή, όπως την Forms. Όταν την αποθηκεύω σε μια τέτοια μεταβλητή, έχει κάποιες χρήσιμες ιδιότητες και κάποιες χρήσιμες μεθόδους που μπορώ να τις χρησιμοποιήσω. Εδώ, ας πούμε, υπάρχει η μέθοδος CSS που εφαρμόζεται πάνω σε μια τέτοια μεταβλητή. Θα δούμε τι παραμέτρους μπορεί να κάνει και τι μπορεί να πάρει. Παρατηρήστε το εξής όμως για αρχή, ότι ακόμα κι αν το σύνολό μου είναι κενό, οι ιδιότητες και οι μέθοδοι ορίζονται κανονικά. Στην περίπτωση εδώ αυτού του κώδικα έχω επιλέξει όλες τις ετικέτες με το όνομα Λιουλίου. Αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες ετικέτες προφανώς στο HTML, θα ήταν λάθος να υπήρχαν. Συνεπώς αυτός ο επιλογέας θα επιλέξει το κενό σύνολο. Και άρα το α, η μεταβλητή α, θα περιέχει μια jQuery αναπαράσταση του καινού συνόλου, αλλά θα μπορώ να εφαρμόσω πράγματα πάνω σε αυτό. Η διαφορά θα είναι από ένα γεμάτο σύνολο, η διαφορά θα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα το να εφαρμόσω τη μέθοδό μου. Αυτό έχει κάποια χρησιμότητα, θα το δούμε. Ας δούμε όμως και μια λιγότερο τετριμένα περίεργα παραδείγματα. Τι ιδιότητες μπορώ να χρησιμοποιήσω πάνω στο σύνολό μου. Η πρώτη ιδιότητα που μπορώ να χρησιμοποιήσω είναι η length, η οποία επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων του συνόλου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βρω το πλήθος των links που υπάρχουν στη σελίδα μου. Τι κάνει εκεί πέρα, ορίζει μια μεταβλητή α να είναι ίση με το δολάριο του α, την επιλογή α. Ο επιλογές α επιλέγει όλους τους συνδέσμους. Οπότε αυτό είναι ένα σύνολο που περιέχει όλους τους συνδέσμους και μετά χρησιμοποιώ μια ιδιότητα αυτού του συνόλου, της αναπαράστασης αυτής της jQuery που λέγεται length και επιστρέφει το πλήθος. Κάνω συνένωση εκφαρακτηρικών με το sin και το περνάω αποτέλεσμα στην συνάρτηση length που το εμφανίζει σε ένα πλαίσιο. Εντάξει, είναι κατανοητό αυτό. Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα. Υπάρχουν δύο τρόποι που μας βοηθάνε να μεταβούμε από την αναπαράσταση jQuery στην αναπαράσταση DOM
και από την αναπαράσταση Dom στην αναπαράσταση J.K. Realistic. Ο πρώτος τρόπος που φαίνεται εδώ πέρα είναι ο τρόπος με τον οποίο πάμε από το jQuery στο Dom. Οπότε αν έχουμε ένα σύνολο που περιέχει διάφορους παραγράφους, μπορώ να πάρω την πρώτη στην αναπαράσταση Dom, αυτή, άρα αυτό εδώ, χρησιμοποιώντας αυτή τη σύνταξη με τις αγγείλες. Βλέπετε το παράδειγμα. Τι κάνω, παίρνω την αναπαράσταση jQuery του VSC Foo, στο οποίο προφανώς θα έχει το πολύ ένα στοιχείο, να το, ενίδικα ένα με το ID Foo, και θέλω να την απαράσταση, θέλω να πάρω την τόμη αναπαράσταση που φαίνει ένα στοιχείο. Ο τρόπος με τον οποίο το κάνω αυτό είναι χρησιμοποιώντας τη σύνταξη με τις αγγείλες, το 0 δηλαδή, και είναι σαν να κάνω ακριβώς το δεύτερο, η δεύτερη γραμμή κώδικα που λέει generate by ID Foo, που το είδαμε στο προηγούμενο μάθημα. Το δεύτερο τρόπο που θα δούμε ξανά πιο αναλυτικά, απλά να θυμάστε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε από το ένα στο άλλο και από το άλλο στο ένα. Σε αυτή την περίπτωση που έχω πολλές παραγράφους, αν ο επιλογές μου για παράδειγμα jQuery ήταν αυτός και το κρατούσε μη μεταβλητή PS, θα μπορούσα να πάρω την πρώτη παράγραφο σε μορφή DOM με τον εξής τρόπο. Η δεύτερη με το 1, την τρίτη με το 2 και ούτω καθεξής. Τώρα, το αντίστροφο, πάμε παρακάτω λίγο. Αν θέλω από DOM να πάω σε jQuery και έχω μια αναπαράσταση DOM συγκεκριμένη σε μια μεταβλητή όπως εδώ, μπορώ να δημιουργήσω ένα σύνολο που περιέχει μόνο το συγκεκριμένο στοιχείο, κάνοντας δολάριο και την αναπαράστασή μου σε DOM. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, θα μπορούσα να δημιουργήσω το PS ξανά, αλλά αυτή τη φορά να περιέχει μόνο το συγκεκριμένο στοιχείο με αυτόν τον τρόπο. Άρα, καλώντας την συνάρτηση δολάριο, μπορώ να σας περάσω δύο διαφορετικά πράγματα. Η πρώτη επιλογή είναι ένα CSS επιλογή σε μορφή αλφαρυθμητικού, θα μου επιστρέψει ένα σύνολο από όλα όσα ταιριάζουμε. Η δεύτερη επιλογή που έχω είναι να της περάσω μία μεταβλητή που περιέχει μία DOM αναπαράσταση ενός αντικειμένου και να μου επιστρέψει το μονοσύνολο που περιέχει μόνο το συγκεκριμένο. Εντάξει, οπότε εδώ πάλι έχω το ίδιο πράγμα και για τα δύο, το ίδιο πράγμα σε όλες τις δύο γραμμές. Η πρώτη γραμμή φτιάχνει ένα σύνολο που περιέχει την ετικέτα με το ID Foo, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τι έχω, πρώτα δημιουργώ το αντικείμενο μέσω DOM, το document delegate element by ID Foo, και στη συνέχεια το περνάω στη συνάρτηση δολάριο για να μου φτιάξει το σύνολο. Εντάξει, είναι κατανοητά αυτά, ο τρόπος που δουλεύουμε. Κάποια ερώτηση σχετικά με τις δύο αναπαραστάσεις, DOM και jQuery. Φυσικά, δεν έχω καταλάβει DOM να παραδεστεί. Ωραία, η DOM αναπαράσταση είναι ένα αντικείμενο το οποίο αναφέρεται σε ένα τμήμα HTML κώδικα. Αν έχω για παράδειγμα αυτό εδώ, μπορώ να αναφερθώ σε αυτή τη συγκεκριμένη ετικέτα χρησιμοποιώντας JavaScript. Αν θέλω να αναφερθώ σε αυτή την ετικέτα, μπορώ να δημιουργήσω μια μεταβλητή που να αναφέρεται σε αυτήν. Ας την πω P. Μπορώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο να την ορίσω να αναφέρεται σε συγκεκριμένη ετικέτα. Αυτή η αναφορά είναι το DOM. Ένας τρόπος να το κάνουμε που είδαμε την προηγούμενη φορά είναι με το document.getElementById. Δηλαδή, αν έχω εδώ ένα συγκεκριμένο ID, μπορώ να αναφερθώ να δημιουργήσω μια DOM αναπαράσταση με τη συνάρτηση document.getElementById. Αυτή η συνάρτηση θα επιστρέψει τη DOM αναπαράσταση της συγκεκριμένης ετικέτας, την οποία μπορώ στη συνέχεια να την χρησιμοποιήσω για να κάνω διάφορα πράγματα. Οκ. Και jQuery. Η jQuery τώρα είναι ένα σύνολο από πολλές ετικέτες,
μπορεί να έχει μέσα αυτό, μπορεί να έχει και μία άλλη παράγραφο και μία τρίτη παράγραφο και να κάνω πράγματα σε όλα αυτά μαζί, με συγκεκριμένους μεθόδους. Και αυτό που δείξαμε είναι πώς από ένα τέτοιο σύνολο παίρνω ένα στοιχείο, από ένα σύνολο, σύνολο της JQuery παίρνω ένα στοιχείο και πώς από ένα συγκεκριμένο στοιχείο φτιάχνω το σύνολο που περιέχει αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο. Ωραία. Αν θέλαμε, μόλις δημιουργήσουμε ένα σύνολο της JQuery από ένα στοιχείο, να αποστήσουμε σε αυτό το σύνολο άλλο ένα στοιχείο. Ναι. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορείτε να τα κάνετε αυτό. Η ερώτηση είναι πώς μπορώ να αλλάξω το συγκεκριμένο σύνολο, να βάλω καινούργια πράγματα. Υπάρχουν μέθοδοι που μπορείτε να εφαρμόσετε πάνω σε αυτό το σύνολο, που σας επιτρέπουν να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να φιλτράρετε και ούτω καθεξής στοιχεία. Μπορείτε να το βρείτε στην τεκμηρίωση της JQuery, είναι πολύ πλήρης. Υπάρχει, πηγαίνει πίσω λίγο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Εκεί που έχει το link. Εδώ. Στο jQuery.com μπορείτε να διαβάσετε. Στην κάτω διεύθυνση υπάρχει το link στις διαφάνειες. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε την τεκμηρίωση που έχει όλες τις συναρτήσεις και σχεδόν όλες τις συναρτήσεις αφορούν τα συγκεκριμένα σύνορα. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτά. Οπότε, διαβάζοντας τη συγκεκριμένη τεκμηρίωση, θα βρείτε πώς μπορώ να προσθέσω στοιχεία σε σύνολα, να αφαιρέσω, να φιλτράρω και ούτω καθεξής. Θα δούμε και κάποια παραδείγματα εδώ. Είναι αρκετά μεγάλη η βιβλιοθήκη, πλήρης. Οπότε, είναι θέμα δηλαδή λεξιλογικό πλέον από εκεί και πέρα. Εντάξει, πάμε εκεί που ήμασταν. Ωραία. Πίσω. Μία μπροστά. Ωραία. Μία πρώτη χρήσιμη συνάρτηση είναι η .css. Εφαρμόζεται σε ένα σύνολο jQuery. Και έχει τρεις διαφορετικούς τρόπους να τη συντάξουμε. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν, μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στη μορφοποίηση της συγκεκριμένης ετικέτας ή περισσότερων ανάλογα πόσους περιέχει το σύνολό μου. Είναι αρκετά συνηθισμένο το σύνολο να περιέχει μία ετικέτα, οπότε θα δείτε αρκετές μεθόδους που συνήθως δουλεύουν καλά με μία ετικέτα. Θα δείτε δηλαδή ότι υπάρχουν μέθοδοι που αν έχουμε ένα σύνολο με περισσότερες από μία ετικέτες, πολλές φορές μπορεί να μας μπερδεύουν. Η CSS είναι μία που είναι χρήσιμη και για μεγαλύτερα σύνολα. Ας δούμε τις συντάξεις που έχει. Μία μπροστά. Ωραία. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος να τη συντάξω είναι να τη περάσω το όνομα μιας CSS ιδιότητας, όπως το color, εδώ στο παράδειγμα. Βλέπετε, το εφαρμόζω πάνω σε ένα σύνολο jQuery, που σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι το σύνολο όλων των παραγράφων. Εντάξει, διαβάζω πρώτα το σύνολο όλων των παραγράφων χρησιμοποιώντας τον επιλογή εκεί πέρα δολάριο, τι, το βάζω σε μία μεταλλική foo και στη συνέχεια εφαρμόζω πάνω στο foo που είναι το σύνολό μου τη μέθοδο CSS με παράδειγμα color. Αυτή η μέθοδος επιστρέφει την τιμή της συγκεκριμένης CSS ιδιότητας για το συγκεκριμένο στοιχείο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρώτο του συνόλου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βρω σε τι χρώμα είναι μια συγκεκριμένη παράγραφος για παράδειγμα. Πιο χρήσιμο αυτό είναι για μονοσύνολο προφανώς. Εντάξει, παίρνω ένα μονοσύνολο και διαβάζω το χρώμα που έχουν τα γράμματα των ετικετών, της μιας ετικέτας. Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το color, το topic color θα είναι ένα αλφαρθμητικό που θα περιέχει το red επειδή το πρώτο στοιχείο έχει τη red. Εντάξει, αυτός είναι ο τρόπος που διαβάζω CSS. Άρα όταν έχουμε διάφορες παραγράφους με διαφορετικά χρώματα, το καλύτερο θα ήταν να παίρνουμε κάθε φορά μία-μία παράγραφο με τα χρώματα. Ωραία. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Και μάλιστα, αν θέλω να βγάζουμε το χρώμα της δεύτερης παραγράφου, ένας τρόπος να το κάνω είναι εξής. Λοιπόν, το καταλαβαίνει κάποιος αυτό να το εξηγήσει. Ναι. Μέσα στην παρένθεση, το πρώτο παίρνουμε από την αναπαράσταση jQuery όλες τις παραγράφους. Ωραία. Μετά παίρνουμε την δεύτερη και την κάνουμε σε DOM. Ωραία. Και από εκεί ξαναζητάμε σε jQuery και κάνουμε το CSS. Ωραία, οπότε αυτό θα κάνει, θα βρει το χρώμα της δεύτερης παραγράφου, αλλά για να βρω το χρώμα είπαμε η μέθοδος CSS εφαρμόζεται στο σύνολο της jQuery. Άρα θα πρέπει να φτιάξω ένα μόνο σύνολο.
Εδώ παίρνω το συγκεκριμένο στοιχείο που με ενδιαφέρει. Εντάξει. Κατανοητό αυτό. Άρα υπάρχει ένα λίγο περίεργο. Το ξαναδούμε λίγο. Αυτό εδώ επιστρέφει το σύνολο του παραγράφου. Σε αναπαράσταση jQuery αυτή είναι σύνολο. Αυτό εδώ επιστρέφει σε αναπαράσταση DOM την πρώτη παράγραφο. Και την δεύτερη παράγραφο. Τώρα θα φτιάξω ένα μονοσύνολο που περιέχει τη δεύτερη παράγραφο, περνώντας ως παράμετρο την αναπαράσταση DOM. Οπότε αυτό είναι ένα μονοσύνολο που περιέχει μόνο τη δεύτερη παράγραφο. Και στο τέλος, κατευθείαν εκ πάνω θα εφαρμόσω τη συνάρτηση CSS. Ωραία. Κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό, είναι λίγο περίεργο. Okay. Κάποια άλλα πράγματα που μπορώ να κάνω με τη συνάρτηση CSS. Ένα πράγμα που μπορώ να κάνω, ορισμός CSS, πολύ χρήσιμο. Μπορώ να αλλάζω τα χρώματα των γραμμάτων μου δυναμικά, εντάξει. Κάτι που θα έχετε δει όλοι, όταν γράφετε σε μία φόρμα λάθο στοιχεία, μπορεί να σα κοκκινίζει κάποια παιδεία και το καθεξής. Γίνεται πολύ εύκολα έτσι. Αλλάζω το CSS τη στιγμή που θέλω. Έτσι. Τι κάνω, πάλι το εφαρμόζω πάνω σε ένα σύνολο, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση όλων των παραγράφων. Και παίρνει δύο παραμέτρους σε αυτήν την περίπτωση. Η πρώτη παράμετρος είναι το όνομα της CSS ιδιότητας. Η δεύτερη παράμετρος είναι η τιμή που θέλω να ορίσω. Και άρα τι κάνει, αυτό ορίζει σε όλους τους παραγράφους, το CSS τους είναι color green. Άρα κάνει όλους τους παραγράφους πράσινες. Θα μπορούσαμε να γράψουμε foo.css color ison green. Θες να το γράψεις, δεν καταλαβαίνω. CSS color, δεν υπάρχει. Α, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό εννοείς. Όπως είναι το πάνω, ίσον green ας πούμε. CSS ίσον green. Όπως είναι το πάνω, αυτό που έχετε γράψει πάνω. Ναι, αλλά άφησε εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι δυνατό, γιατί ο λόγος είναι ότι αυτό εδώ επιστρέφει ένα αλφαρυθμητικό. Το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Στα αριστερά, μια παράσταση ανάθεση θα πρέπει να έχει μια μεταβλητή. Αυτό είναι εισαγωγικό στο λόγο μας. Ωραία. Εντάξει. Οπότε με τον προηγούμενο τρόπο ορίζουμε μια συγκεκριμένη ιδιότητα. Τώρα με την εναλλακτική αυτή εδώ σύνταξη μπορώ να ορίσω πολλές ιδιότητες με μία κλίση. Τι κάνω, περνάω ένα λεξικό το οποίο έχει ως κλειδιά τα ονόματα των CSS ιδιότητων που θέλω να ορίσω και ως αντίστοιχες τιμές τις τιμές των CSS ιδιότητων που θέλω να λάβω. Οπότε στο συγκεκριμένο εδώ παράδειγμα τι κάνω, πρώτα δημιουργώ το σύνολο όλων των παραγράφων σε αναπαράσταση jQuery. Στη συνέχεια χρησιμοποιώ τη μέθοδο.css που έχει πάρει μία παράμετρο. Βλέπετε, οι τέσσερις επόμενες γραμμές είναι όλες μία κλίση συνάρτησης. Το χάρτης ανοίγει με την αρχή ημεράφωση εδώ πέρα, κλείνει στο τέλος και έχει δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο έχει κλειδί background color και τιμή black. Το δεύτερο στοιχείο έχει κλειδί color και τιμή white. Και αυτό τι κάνει, ορίζει ότι όλες οι παράγραφοι θα έχουν λευκό κείμενο και μαύρο φόντο. Ναι. Ναι, είναι η σύνταξη του χάρτη σε JavaScript. Όχι, σωστό είναι. Δεν είναι πίνακα, είναι χάρτη. Χάρτη λεξικό με το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, υπάρχει μια αντιστοιχία δηλαδή ανάμεσα σε κλειδιά και σε τιμέ. Φυσικά, εκεί που ανάμεσα στο ιδιότητα και στο τιμή έχει κόμμα, δεν από κάτι που έχει κόμμα. Ναι, έχει δίκιο. Θε να το διορθώσει. Κάνε ένα στήριο. Εκεί πέρα που λέει ιδιότητα τιμή πάνω. Εκεί. Αυτό πρέπει να είναι άλλο κάτω τελείως. Και το μπορώ. Έχεις δίκιο, ευχαριστώ. Ωραία. Ναι, το κάτω είναι το σωστό. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει, αυτά σχετικά με το CSS. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να αλλάξω το CSS και να διαβάσω το CSS όλο του HTML γράφου μου. Και άρα να αλλάξω τη μορφοποίηση πλήρως, να κάνω ό,τι θέλω, έτσι. Να αλλάξω μεγέθη, να αλλάξω χρώματα. Όλα αυτά που βλέπετε στις σελίδες να γίνονται. Για να δουλέψει αυτό πρέπει το CSS να είναι ξεχωριστό αρχείο ή μπορεί να είναι μέσα. Δεν έχει σημασία. Ναι. Η ερώτηση είναι πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο διαχωρισμό το CSS με την HTML. Όχι. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι όπως να είναι. Αυτό που κάνει η συγκεκριμένη κλίση είναι ότι βάζει inline CSS μέσα στο HTML μας. Αλλά παρατηρήστε ότι εδώ δεν μπερδεύουμε το περιεχόμενο μορφοποίηση γιατί ούτως ή άλλως περιγράφουμε συμπεριφορά.
Εντάξει, στο πρώτο μάθημα είχαμε πει ότι έχουμε τρία πράγματα που διαχωρίζουμε στο επίπεδο του client. Είναι η μορφοποίηση και το περιεχόμενο και το τρίτο είναι η συμπεριφορά. Τώρα αυτό που περιγράφουμε εδώ είναι η συμπεριφορά. Δηλαδή, όταν θα κάνω click κάπου, πώς θα συμπεριφερθεί. Εντάξει. Η συμπεριφορά μπορεί να καθορίζει, αλλά να επηρεάζει το περιεχόμενο και τη μορφοποίηση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επηρεάζει τη μορφοποίηση. Οκ. Okay. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να προσθέσουμε σε ένα αντικείμενο μια ετικέτα, τέλος πάντων, μια CSS, διότι δεν πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει ήδη αυτή. Καλή ερώτηση. Ρωτάει ο συνάδελφος αν μπορώ να προσθέσω. Μπορώ, αν κάνω αυτή την κλίση και δεν έχουν οριστεί συγκεκριμένες ιδιότητες της CSS, θα προσθεθούν. Για να καταλάβετε αυτό, σκεφτείτε ότι κάθε HTML ετικέτα έχει πάντα ορισμένες όλες τις ιδιότητες CSS, είτε επειδή έχουν οριστεί από τον browser, είτε επειδή έχουν οριστεί από εμάς. Οπότε στην περίπτωση που κάνω αυτό, μπορώ να σκέφτομαι ότι το αλλάζω. Απλά δεν έχει σημασία να το έχω ορίσει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, η μορφοποίηση κληρονομείται. Δηλαδή, αν ορίσω, αν ορίσω το text align να είναι left στο body, εντάξει, όλες οι παράγραφοι που είναι μέσα θα το κληρονομήσουν και θα έχουν το ίδιο text align. Αν αλλάξω ένα από αυτά, θα είναι μόνο του κάτι διαφορετικό. Ωραία. Εντάξει, αυτά σχετικά με τις CSS. Τώρα ας δούμε κάποιες χρήσιμες συναντήσεις που μας επιτρέπουν να κρύβουμε και να εμφανίζουμε πράγματα δυναμικά την ώρα που κάνει πράγματα χρήσης. Η show εφαρμόζεται εντάξει πάλι σε ένα σύνολο jQuery και εμφανίζει συγκεκριμένη ετικέτα. Αν έχει display none θα την εμφανίσει. Αν είναι ήδη εμφανισμένη δεν θα κάνει τίποτα. Οπότε εδώ στο παράδειγμα με ανοιχτό κόκκινο έχω το HTML και με σκούρο έχω το JavaScript. Δεν γράφω script κλπ. Προφανώς ο κώδικας JavaScript θα βρίσκεται μέσα σε ένα script, έτσι. Δεν γίνεται αυτό να μπει όλο στο HTML όπως το βλέπετε. Εδώ τι γίνεται, έχω μία παράγραφο που περιέχει το 42 και δεν είναι εμφανισμένη. Και τι κάνω, δημιουργώ ένα σύνολο jQuery που περιέχει μόνο συγκεκριμένη παράγραφο, αφού αναφέρομαι με το ID, με την επιλογή αντισδύσης, και εφαρμόζω την μέθοδο show πάνω στο σύνολο, το οποίο προκαλεί να εμφανιστεί το 42, το οποίο είχε κρυφθεί πριν λόγω του ότι έχει display node στο CSS του. Εντάξει. Ωραία. Η show, όπως βλέπετε στο προηγούμενο παράδειγμα, δεν είχε καμία παράμετρο. Εδώ έχω βάλει μια παράμετρο που λέει fast. Αυτή η παράμετρος, αν την ορίσω, μπορεί να πάρει δύο διαφορετικές σημαίες, ή fast ή slow, και να καθορίσει αν θα παιχτεί κάποιο animation κατά τη διάρκεια της εμφάνισης. Αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο, οπότε γι' αυτό το προσφέρει jQuery και καθορίζει τον χρόνο. Δηλαδή, αν δεν περάσω κάποιο παράμετρο, απλά το εμφανίζει. Αν περάσω κάποιο παράμετρο, ή fast ή slow, παίζει ένα animation το οποίο είναι και γρήγορο ή καρδό. Πήγαινε λίγο, κάνε ένα escape και πήγαινε στο πρώτο παράδειγμα που έχω στο Chrome. Εδώ έχω μια σελίδα που έχω φτιάξει ένα κουμπί που λέει εμφάνιση και από κάτω έχω μια παράγραφο που έχει display none. Οπότε πατώντας το κουμπί μια φορά, πάντα έχει αυτή την εμφάνιση. Και έχω χρησιμοποιήσει και μια παράμετρο για να δείξω την ταχύτητα με την οποία θα τρέξει. Επίσης έχω αλλάξει το κείμενο σε εξαφάνιση, θα το δούμε πώς γίνεται αυτό. Και όταν θα το ξαναπατήσω θα εξαφανιστεί, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Αντίστοιχα υπάρχει και η συνάρτηση hide, κάνει το αυτό που φαντάζεστε, εξαφανίζει κάποια πράγματα, σαν να έχουν display none. Παρατηρήστε τη διαφορά με το visibility hidden, ότι όταν κάνω hide, η ετικέτα μου δεν πιάνει πλέον χώρο στο box model. Οπότε, αν κάνω κάτι hide, μπορεί να οδηγήσει στο να αλλάξει η μορφή της σελίδας μου, το layout μου, να ανεβούν πράγματα πιο πάνω και ούτω καθεξής. Εντάξει, και πάλι στην hide μπορώ να έχω μία παράμετρο αν θέλω να παιχτεί κάποιο animation ή όχι. Άλλη μία μπροστά. Ωραία, εδώ έχω μία αργή απόκριψη με animation της απάντησης. Αντίστοιχα, αν δεν περάσω κάποιο παράμετρο, δεν θα παίξει κάποιο animation, θα εξαφανίσει απλά, θα ορίσει display none. Και μία συνάρτηση που τις χρησιμοποιεί και τις δύο είναι η toggle. Αυτή δεν παίρνει ορίσματα. Αυτό που κάνει είναι στο σύνολό μου, όσα στοιχεία εμφανίζονται αυτή τη στιγμή τα κρύβει και όσα στοιχεία είναι κρυμμένα τα εμφανίζει. Αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο, θα το έχετε δει. Αν έχουμε μια ενότητα σε μια σελίδα που έχει πολλές λεπτομέρειες, ας πούμε, συχνά
πατάμε ένα link για να την εμφανίσουμε επί τόπου, πατάμε ξανά το ίδιο link για να την κρύψουμε. Ο τρόπος που μπορεί να γίνει είναι με αυτό, με το toggle. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω δύο παραλάθους, τη 1 και την 2. Η πρώτη δεν εμφανίζεται, η δεύτερη εμφανίζεται ως block. Και δημιουργώ τώρα το σύνολο που περιέχει όλες τις παραγράφους. Κάνοντας toggle, η πρώτη θα εμφανιστεί και η δεύτερη θα εξαφανιστεί. Ωραία. Συνήθως αυτό εφαρμόζεται στο μονοσύνολο. Ωραία. Και δύο άλλες συναρτήσεις, fade in και fade out, που μου επιτρέπουν να κάνω fade, πολύ χρήσιμα animations. Αυτός είναι ο τρόπος που θα γίνει. Εντάξει, εδώ έχω μια εικόνα που είναι ένα βιβλίο για jQuery. Και όταν θα κάνω fade in, από πολύ αριθμό θα γίνει, θα εμφανιστεί. Ενώ με τη fade out θα εξαφανιστεί. Πηγαίνει μια μπροστά. Γίνεται το αντίθετο, εντάξει. Και μετά το τέλος του fade out, αυτό που θα συμβεί είναι θα οριστεί το display του σενών. Εντάξει, αυτό είναι ένα όμορφο εφέ, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και αν θέλετε, μπορείτε να του περάσετε και μια διάρκεια ως παράμετρο, η οποία είναι πόσα milliseconds θέλετε να κρατήσει το συγκεκριμένο animation. Ναι. Αυτά γίνονται με CSS όλα. Ναι. Η ερώτηση νομίζω αφορά την υλοποίηση, ο τρόπος που τα υλοποιεί αυτά η jQuery. Ναι, γιατί σκέφτομαι ότι από τη στιγμή που το υπέθεσα θα γίνει με κάποιο opacity. Αλλά άμα οι browser δεν υποστηρίζουν κάποιο CSS, δεν σημαίνει ότι δεν θα υποστηρίζουν και κάποιες συναρτήσεις της Java. Ναι. Η ερώτηση αφορά την υλοποίηση του fade in και του fade out σε jQuery, πώς το κάνει με JavaScript, αφού είπαμε ότι είναι γραμμένο σε JavaScript. Ο τρόπος που γίνεται είναι με CSS πράγματι. Σήμερα όλοι οι browsers υποστηρίζουν κάποιο είδους CSS ιδιότητα που μας ορίζει τη διαφάνεια ενός στοιχείου. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ιδιότητα στο CSS 2.1 που μάθαμε. Αλλά υπάρχει συγκεκριμένη ιδιότητα στο CSS 3 που λέγεται το opacity. Και είναι ένας μεταβλητός ανάμεσα στο 0 και στο 1. Ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο μπορώ να κάνω ένα στοιχείο ήδη διαφανές στο CSS 3. Το CSS 3 δεν υποστηρίζεται από όλους τους browsers ακόμα. Από τους πιο σύγχρονους υποστηρίζεται βέβαια, αλλά υπάρχουν σε χρήση και browsers που δεν το υποστηρίζουν. Εκείνοι οι browsers έχουν εναλλακτικούς τρόπους να το κάνουν που δεν είναι στάνταρ και η jQuery ξέρει να επιλέξει αυτό που χρειάζεται. Εντάξει, αν σε ενδιαφέρει μπορείς να διαβάσεις και τον κώδικα της jQuery να δεις πώς γίνονται. Okay. Και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο θα τρέξει αυτό το animation είναι κάθε μικρό τμήμα χρόνου θα αλλάζει το opacity σιγά σιγά από το 1 μέχρι να γίνει σιγά σιγά 0. Αυτό είναι ο τρόπο που θα υλοποιούνταν αυτό σε JavaScript, απλή, κλασική. Ωραία. Τώρα ας δούμε κάποια πράγματα πέρα από τη μορφοποίηση, πώς αλλάζω το περιεχόμενο του HTML μου. Καταρχάς στη συνάρτηση text, συνήθως εφαρμόζεται σε μονοσύνολο πάλι και αν δεν πάρει παραμέτρους, αυτό που κάνει είναι επιστρέφει το κείμενο που περιέχεται μέσα σε μία ετικέτα. Εντάξει, εδώ το συγκεκριμένο παράδειγμα το έχω εφαρμόσει σε ένα δισύνολο. Αυτό που κάνει είναι παίρνει όλα τα κείμενα και τα ενώνει σε έναν άλλο. Αλλά η πιο χρήσιμη χρήση της τέξης είναι να βρω το κείμενο που υπάρχει μέσα σε μία παράγραφο για παράδειγμα. Οπότε οι επιλογές μου θα οδηγούσε σε μονοσύνολο. Και αυτό που κάνει είναι επιστρέφει το συγκεκριμένο κείμενο που βρίσκεται μέσα. Ναι. Αν κάνουμε λάθος και πάμε να ενώσουμε μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πάθει overflow του μεταβλητή τέξη. Όχι, όχι. Η JavaScript δεν έχει όριο στο πόσο μεγάλα μπορεί να είναι τα αλφαρυθμητικά της, άρα μπορείς να έχεις πολύ μεγάλα αλφαρυθμητικά. Ο μόνος περιορισμός είναι η μνήμη του υπολογιστή σου, που δεν νομίζω να βγεις έξω εκεί. 2 GB. Ναι, 2 GB κείμενο δεν νομίζω να έχεις. Ναι. Τα συγκεκριμένα που γράφουμε, τα γράφουμε μέσα στο HTML, μας είναι πολύ ξεχωριστό. Ωραία, ας το πούμε λίγο αυτό. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πώς θα είναι το πλήρης κώδικας, ας το πούμε έτσι. Θα είχα ένα HTML αρχείο, θα είχε την κλασική μου δομή. Και θα είχα το συγκεκριμένο HTML κομμάτι, μέσα στο body, είναι δύο παράγραφοι, ας γράψω τη μία. Και μετά είπαμε για να γράψω κώδικα JavaScript. Καταρχάς, αφού θα χρειαστώ τη βιβλιοθήκη του jQuery, θα πρέπει να τη φορτώσω.
τον πρώτο τη βιβλιοθήκη μου. Και στη συνέχεια θέλω ένα ακόμη script το οποίο θα περιέχει αυτά που θα γράψω εκεί πέρα. Αυτό μπορεί να είναι είτε μέσα στο ίδιο μου το HTML είτε σε ξεχωριστό αρχείο. Ας το βάλουμε τώρα μέσα για να το δούμε. Και περιέχει αυτό. Οπότε έτσι θα ήταν ο πλήρης κώδικας. Αυτά τα script tags μπορώ να τα βάλω και στο head μου αν θέλω μέσα ή στο body. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για να δουλέψει αυτό θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί πρώτα το HTML ώστε να το διαβάσω μετά, αλλά θα πρέπει να είναι μετά το P. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί το δέντρο του DOM για να έχει πρόσβαση στη jQuery. Το δέντρο του DOM δημιουργείται όπως διαβάζει ο browser το HTML. Αν διαβάσει κάποιο script θα το τρέξει πριν διαβάσει τα υπόλοιπα, οπότε δεν θα μπορείς να δεις τι υπάρχει εκεί. Ναι. Μπορείς να πάμε να έχει δέντρο του DOM. Ναι, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Ωραία. Ναι. Δηλαδή αν υπάρξει κάποιο tag P κάτω από το script που διαβάζει το test, ναι. Δεν θα υπάρχει αυτό μέσα στο σύνολο. Ναι, ναι. Σωστά. Λέει ο συνάδελφος ότι αν εδώ υπήρχε μία παράγραφος εμφανιζόταν εδώ πέρα, πριν το body, αλλά μετά το script μου, αυτός εδώ ο επιλογής δεν θα την επέλεγε, δηλαδή το σύνολό μου δεν θα την περιείχε. Σωστά, έτσι είμαι. Και για να το αποφύγουμε αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα γεγονός που σηματοδοτεί ότι φόρτωσε πλήρως το δέντρο του DOM και άρα μπορώ πλέον να το διαβάσω ολοκληρωμένο. Ωραία. Πάμε τώρα. Λοιπόν, το αντίστροφο, περνάω μια παράμετρο στην text, την οποία προσπαθώ να πάρει σε ένα σύνολο και αυτό τι κάνει, ορίζει ότι το περιεχόμενο κειμένου που έχει μια συγκεκριμένη ετικέτα, εντάξει, θα είναι η παράμετρος που περνάω στην text. Πάλι εφαρμόζω συνήθως σε μονοσύνολα. Αν έχω ένα μονοσύνολο που περιέχει μία παράγραφο και εφαρμόζω την text με ένα συγκεκριμένο κείμενο, τι θα κάνει, θα πάει σε συγκεκριμένη παράγραφο και το περιεχόμενο, το κείμενό της θα το ορίσει να είναι κάτι συγκεκριμένο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορώ να εμφανίζω μηνύματα, μπορώ να αλλάζω μηνύματα δυναμικά ανάλογα με το τι κάνει ο χρήστης και ούτω καθεξής. Εντάξει, αυτό το 12 της JQuery μπορούμε να το γράψουμε και στα γεγονότα που είδαμε την προηγούμενη φορά, το ένα γεγονός του submit, αλλά θα δούμε και άλλα γεγονότα στη συνέχεια που μας επιτρέπουν να κάνουμε πράγματα ως απάντηση σε κάτι που κάνει ο χρήστης. Ναι. Θα μας δείξεις τον κώδικα που μου έχει μια απάντηση εξαφάνιση. Ναι, θα σας το δείξω. Ναι. Τώρα, σε λιγάκι. Ναι. Ωραία. Βασικά, αν δεν έχουμε κάτι άλλο στο text, νομίζω να δούμε ένα παράδειγμα σε αυτό μόνο και μετά θα σας το δείξω. Πήγαινε λίγο παρακάτω. Ωραία. Μια παρατήρηση σχετικά με την text. Η text παίρνει σκέτο κείμενο, το οποίο σημαίνει ότι όταν θα πάει να το βάλει στο HTML θα εμφανιστεί όπως το γράφουμε. Και άρα, αν μέσα στο αλφαριθμητικό μου έχω το σύμβολο ας πούμε μικρότερο, αυτό η jQuery θα το κάνει encode με το αντίστοιχο HTML, με τις αντίστοιχες HTML entities. Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω ένα αντισύμβολο, το $P. Παρατηρήστε τώρα εδώ πέρα ότι αντί να ορίσω μία μεταβλητή που να περιέχει το σύνολό μου, εφαρμόζω απευθείας τη μέθοδο πάνω στο σύνολό μου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το αποθηκεύσω σε μία μεταβλητή, αλλά το δολάριο που εκεί πέρα δεν αποθηκεύεται στη μεταβλητή text. Στη μεταβλητή text αποθηκεύεται το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της συνάρτησης text. Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Περνάει εδώ κάποιο τμήμα HTML, βλέπετε, ως παράμετρο στην text. Αυτό όμως ορίζεται ως κείμενο σε συγκεκριμένες παραγράφους. Άρα, θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί πράγματι το σύμβολο του μικρότερου, EM, μεγαλύτερο, jQuery, καθεαυτό. Οπότε ο παραγόμενος HTML κώδικας θα μοιάζει κάπως έτσι όπως από κάτω. Και δεν θα έχει το νόημα της έμφασης. Ωραία. Αντίστοιχα, όταν θα διαβάσω ένα τμήμα κειμένου με την τελεία text, όπως είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, αν υπάρχει, το αντίστοιχο escape εκεί πέρα, το LD, θα μας το επιστρέψει σαν χαρακτήρα μικρότερο.
Οπότε έχουμε ως κείμενο στο αλφαρυθμητικό που επιστρέφεται, έχουμε αυτό που πράγματι βλέπει ο χρήστης. Το κείμενο που φαίνεται τελικά και όχι έτσι HTML κώδικα. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, αντίστοιχα, για να καλύψουμε την ανάγκη να μπορώ να ορίσω κατευθείαν HTML κώδικα, μπορώ να χρησιμοποιήσω την HTML. Εντάξει, αυτή είναι η ίδια με την text, μόνο που δεν έχει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του escaping. Μας επιτρέπει να διαβάζουμε και να ορίζουμε τον HTML κώδικα που περιέχει σε κάποιες ετικέτες. Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ έχω ένα σύνολο. Κάτω, έχει ένα λεφτάκι εδώ. Λοιπόν, η HTML συνήθως πάλι εφαρμόζεται σε μονοσύνολα. Σε συγκεκριμένη περίπτωση έχω ένα δισύνολο. Και τι συμβαίνει εδώ πέρα, όταν κάνω την HTML χωρίς ορίσματα, μου επιστρέφει τον HTML κώδικα που περιέχεται μέσα στη συγκεκριμένη ετικέτα. Επειδή έχω δισύνολο, διαλέγει μόνο το πρώτο στοιχείο και το αποτέλεσμα το βάζω στη μεταβλητική HTML. Οπότε η HTML θα είναι ίση με αυτό το συγκεκριμένο αλφαρυθμητικό. Σε περίπτωση που είχα κάνει text, θα περιείχε μόνο τη λέξη hello και όχι τον HTML κώδικα. Με την HTML επίσης μπορώ να ορίσω τον HTML κώδικα και να φροντίσω να μην γίνει escape. Πήγαινε στο επόμενο. Με τον εξής τρόπο, HTML κώδικα. Πάμε να δούμε ξανά το παράδειγμα επόμενο. Ωραία. Εδώ πέρα τι κάνω, έχουμε ένα δισύνολο και με τη μέθοδο HTML περνάω ως παράμετρο το HTML που θέλω να αποκτήσω και βλέπετε ότι πράγματι αποκτούν το συγκεκριμένο HTML και δεν έχει γίνει το escaping. Και άρα είναι τότε σε έμφαση στις συγκεκριμένες λέξεις. Εντάξει, είναι το HTML πριν την εφαρμογή του κώδικα jQuery και μετά την εφαρμογή του κώδικα jQuery. Ο κώδικας jQuery σε κάθε ένα από όλα τα στοιχεία του συνόλου ορίζει το περιεχόμενο HTML αντικαθιστά να είναι αυτό που βλέπουμε. Ωραία, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ να ορίσω το HTML, μπορώ να αλλάξω το HTML, να το διαβάσω και να ορίσω και τη μορφοποίηση και να την αλλάξω και εσύ. Ναι. Η τιμή που επιστρέφεται στο ΣΥ έχει κάποια αξία για μας? Ναι, η ερώτηση είναι τι επιστρέφει η συνάρτηση περί HTML. Η συνάρτηση HTML επιστρέφει όπως οι περισσότερες συναρτήσεις της jQuery που δεν επιστρέφουν κάτι συνήθως, που θα περιμένουμε να μην επιστρέφουν τίποτα, επιστρέφει το ίδιο το σύνολο πάνω στο οποίο εφαρμόστηκε. Ναι. Εδώ το ξαλάξει τις δύο παραγράφους, γιατί πριν όταν διαβάσαμε πήρα μόνο τη μία. Ναι. Αυτό είναι λίγο, η ερώτηση είναι αν θα αλλάξει και τις δύο μόνο τη μία. Είναι λίγο μπέρδεμα αυτό. Όταν εφαρμόζεται την τελεία HTML, την τελεία text, είναι πολύ συνηθισμένο να δουλεύετε σε μονοσύνολα. Οπότε η JQ είναι φτιαγμένη να δουλεύει σε μονοσύνολα καλά και είναι γενικευμένη με έναν κάπως αυθαίρετο τρόπο να δουλεύει σε μεγαλύτερα σύνολα για τις συγκεκριμένες συναρτήσεις. Οπότε το HTML ορίζει σε όλα τα στοιχεία του συνόλου, αλλά παίρνει μόνο το πρώτο και ούτω καθεξής. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι το εξής, ότι εδώ, αυτό που περνάω στο παράμετρο, θα μου άρεσε όταν δεν το περνάω στο παράμετρο να το επιστρέφει. Οπότε το ορίζει σε όλα, αλλά το επιστρέφει μόνο το πρώτο. Αυτό. Κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με την αλλαγή του HTML μέσω JavaScript, μέσω jQuery? Εντάξει, αυτός είναι ο τρόπος που μπορώ να προσθέσω στοιχεία στο HTML μου, να αφαιρέσω στοιχεία από το HTML μου, να αλλάξω στοιχεία από το HTML μου, να βάλω καινούργιες ετικέτες και το καθεξής. Παρατηρήστε επίσης ότι αφού τρέξω αυτό το κώδικα, μετά αν εφαρμόσω ένα δολάριο πάνω στην επιλογή EM, θα μου δώσει ένα σύνολο, έτσι, ενώ αν τον εφάρμοζα πριν, δεν θα μου επέστρεφε τίποτα. Οπότε οι αλλαγές που εφαρμόζω στο HTML επηρεάζουν αυτά που θα μου επιστρέψει το δολάριο της jQuery με τους αντίστοιχους επιλογές. Ναι. Όταν εφαρμόζουμε JavaScript και κάνουμε προβολή κώδικα σε μια σελίδα, θα μας δείξει πώς είναι εκείνη τη στιγμή αυτό που φόρτωσα. Ωραία ερώτηση, Ναστή. Ρωτάω ο συνάδελφος αν κάνω προβολή πηγαίου κώδικα στο HTML, αν θα μου δείξει τον κώδικα με τις αλλαγές JavaScript που έχει υποστεί ή χωρίς. Θα μου δείξει τον κώδικα όπως θα έρθει και στο δίκτυο, μέσω HTTP. Και άρα χωρίς τις αλλαγές της JavaScript. Αυτό γίνεται σε περίπτωση που κάνω προβολή κώδικα. Αν χρησιμοποιήσω κάποια επέκταση του Firefox όπως το Firebug, που θα σας βολεύει πολύ να το χρησιμοποιείτε αν γράφετε client-side κώδικα, θα βλέπετε το HTML μετά την αλλαγή που έχει κάνει πάνω του η JavaScript.
Οπότε και τα δύο είναι χρήσιμο. Στη μία περίπτωση, αν κάνετε προβολικό κώδικα, να δείτε τι στάθηκε στο δίκτυο. Στην άλλη περίπτωση, αν χρησιμοποιήσετε την επέκταση Firebug, θα δείτε αν όντως η JavaScript άλλαξε το HTML με τον τρόπο που περιμένατε. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, έχετε εργασία. Είναι η τελευταία από τις εργασίες πριν την τελική. Είναι βελτίωση πάνω στην τέταρτη και στην πέμπτη. Στο file upload που έχετε φτιάξει. Και έχει απαιτεί να κάνετε κάποια μικρά πράγματα σε JavaScript. Εντάξει, οπότε client-side κώδικας. Αυτό που λέει να κάνετε είναι να εξυστηλίσετε με τα αρχεία. Πλέον όταν πατάει κάποιος σε ένα αρχείο να μην κατεβαίνει, αλλά αν μπορεί η σελίδα σας να το εμφανίσει επί τόπου. Και αφού το εμφανίσει, αν θέλετε να δώσετε ένα link ώστε να το κατεβάσει αυτός που το βλέπει, να σας το δείξω κιόλας. Λοιπόν, εδώ έχω ένα file uploader. Έχω κάνει login, βλέπετε, έχει το όνομά μου. Προφανώς παράδειγμα είναι, δεν είναι όντως. Δεν βλέπει. Αλλά να σας δείξω την JavaScript εδώ πέρα. Έχω μια λίστα με τα αρχεία που έχω ανεβάσει και το μπορώ να ανεβάσω καινούργια. Αν το αφήσω σε ένα αρχείο, μου το δείχνει επί τόπου. Και έχει ένα link να το κατεβάσω. Άμα το ξαναπατήσω, μου το κρύβει. Αν πατήσω εδώ σε μια εικόνα, μου δείχνει την εικόνα. Και μπορώ να το κατεβάσω. Οπότε, αν πατήσω και στα δύο, μου τα έχει και τα δύο λεφτά. Οπότε, αυτό θέλετε να κάνετε. Θα πρέπει να εμφανίζετε και να εξεφανίζετε αντίστοιχα πράγματα όταν θα γίνεται το κλικ. Άρα, να χρησιμοποιείτε γεγονότα για το κλικ. Εμφάνιση, εξαφάνιση, που είναι μορφοποίηση. Αλλά επίση θα χρειαστεί να. Μην αγγίζει πέρα από εσένα. Ωραία. Θα χρειαστεί το συγκεκριμένο πούμε, περιεχόμενο του αρχείου TXT. Δεν θα ήθελα να το κατεβάζετε στην αρχή μαζί με τη λίστα, αλλά θα να κάνετε ένα HTTP request μέσω JavaScript για να το διαβάσετε. Θα το δούμε στην επόμενη ώρα πώς γίνεται αυτό με Ajax. Αλλά τι συμβαίνει, όταν θα πατήσω εκεί το server.txt, δεν θέλω να προϋπάρχει στον HTML κώδικα, θα θέλω να κατεβάζει από το δίκτυο η JavaScript και να το προσθέτει στον HTML κώδικα εκείνη τη στιγμή. Ωραία, πήγαινε λίγο πάλι εδώ πέρα. Ωραία. Βάλω στο μεγάλο. Εντάξει, μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων. Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι για την τελική εργασία, όποιος θέλει να ασχοληθεί. Επίσης, μία μικρή παρατήρηση. Θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την παράδοση της έκτης εργασίας μέσα σε έτσι όπως κάναμε μέχρι στιγμής, με το κωδικό σας. Αλλά θα χρειαστεί να δημιουργήσετε και ένα δημόσιο ιδιωτικό κλειδί RSA. Θα ανεβάσουμε οδηγίες για το πώς γίνεται αυτό. Είναι ο πιο ασφαλής τρόπος ανταλλαγής κώδικα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία, χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Και θα σας επιτρέψει αυτό να κάνετε login, αν το δημιουργήσετε, χωρίς κωδικό πρόσβαση και με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Οπότε θα ήταν ευκαιρία να το δείτε και αυτό. Θα ανέβουν οδηγίες για το πώς να ενεργοποιήσετε τα κλειδιά RSA στο λογαριασμό σας, στο site και πώς να δημιουργήσετε και το δικό σας κλειδί και τι σημαίνει τελικά αυτό. Οπότε, μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουμε για το πώς μπορώ να κατεβάζω δεδομένα μέσω HTTP χρησιμοποιώντας JavaScript. Οπότε, επιστρέφουμε σε 10 λεπτά. Μπορούμε να επιβάλλουμε την έκτη εργασία, να μην έχουμε πάλι Ας αρχίσουμε για να προλάβουμε να τελειώσουμε πριν τα ΣΑΕΠ. Λοιπόν, να δούμε κάποια πράγματα ακόμα για την επεξεργασία του HTML και του CSS μέσω JavaScript, συγκεκριμένα jQuery. Και στη συνέχεια θα δείξουμε πώς κάνουμε Ajax με τη χρήση jQuery και τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Οπότε, ας δούμε καταρχάς πώς αλλάζω τις κλάσεις στο HTML μου μέσω JavaScript. Εντάξει, να είναι μια συνάντηση jQuery που εφαρμόζεται στο σύνολο ετικετών. Παίρνει ως παράμετρο κλάσεις ή μία ή περισσότερες χωρισμένες με κόμματα και αυτό που κάνει είναι τις βάζεις σε όλες τις ετικέτες του συνώνυμου. Οπότε, αν έχω για παράδειγμα αυτό εδώ, μία παράγραφο εδώ, και κάνω Atlas. Βάλω την Gold, ας πούμε.
Το αποτέλεσμα θα είναι να αλλάξει αυτός ο HTML κώδικας εδώ και να προσθεθεί μια κλάση world. Οπότε να συμβεί αυτό και προφανώς να εφαρμοστεί αυτόματα και η μορφοποίηση που αφορεί στο CSS της αντίστοιχης κλάσης. Αυτό είναι αρκετά χρήσιμο. Αν έχω ένα κουμπί, ας πούμε, το οποίο έχει διάφορες όψεις, μπορώ να το έχω να είναι πατημένο, να είναι απενεργοποιημένο, να είναι μεγάλο, μικρό, ανάλογα με ό,τι συμβαίνει. Με την άλλη κλάση μπορώ να αλλάζω, να βάζω να ενεργοποιείται κάποια μορφοποίηση ή να μην ενεργοποιείται πλέον. Αντίστοιχα, υπάρχει και μια άλλη remove class. Πήγαινε μια παραπέρα. Αυτή κάνει αυτό που φαντάζεστε, διαγράφει μια κλάση, οπότε αν έχω αυτό τον HTML κώδικα και γράψω remove class εδώ πέρα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι κλάσεις που έχουν οριστεί σε συγκεκριμένη παράδοση να είναι όλες οι προηγούμενες χωρίς τη συγκεκριμένη. Οπότε έτσι απενεργοποιώ κάποια όψη που μπορεί να είχα ενεργοποιήσει. Μια χρήσιμη εφαρμογή αυτού του πράγματος είναι αν έχω ένα κουμπί σε μορφή εικόνας. Και θέλω να το ενεργοποιήσω ή να το απενεργοποιήσω και να φαίνεται διαφορετικά. Αυτό ας πούμε ήταν ένα link. Ο τρόπος που θα μπορούσα να το κάνω θα μπορούσα να έχω μια κλάση disabled και όταν την προσθέτω να απενεργοποιείται, ενώ όταν την αφαιρώ να ενεργοποιείται. Εντάξει. Ωραία, και εκτός από την άρχη remove class υπάρχει και η toggle class, η οποία πάλι κάνει αυτό που φαντάζεσαι. Παίρνει μια κλάση ή περισσότερες και αυτό που κάνει είναι αν είναι ορισμένη η κλάση στο συγκεκριμένο στοιχείο του συνόλου, τότε αφαιρείται, ενώ αν δεν είναι, τότε προστίθεται. Και άρα κάνει χρήση της add class και της remove class αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες συναρτήσεις μπορούν να εφαρμοστούν και σε σύνολα ετικετών που δεν είναι μόνο σύνολα και κάνουν την ίδια δουλειά σε όλα. Δηλαδή, αν κάνω add class σε ένα σύνολο ετικετών και βάλω το world, ας πούμε, θα φροντίσει όλες οι ετικέτες να έχουν class world. Και αυτές που είχαν πριν και αυτές που δεν είχαν, πλέον θα έχουν όλες. Αν κάνω remove class το world από ένα σύνολο ετικετών που δεν είναι μόνο σύνολο, πάλι αυτές που είχαν το world πλέον δεν θα το έχουν, αυτές που δεν το είχαν θα συνεχίσουν να μην το έχουν. Ενώ όταν κάνω toggle, αυτό που γίνεται είναι όσες δεν το είχαν θα το αποκτήσουν και όσες δεν το είχαν δεν θα το έχουν πλέον. Παρατηρήστε επίσης ότι και εδώ μπορώ να έχω πολλές κλάσεις. Εντάξει, είναι σαν να έχω σαν να καλώ την ίδια συνάρτηση πολλές φορές με όλες τις παραμέτρους, class A, class B. Και παρατηρήστε επίσης ότι χωρίζονται με κενά και όχι με κόμματα, δεν είναι διαφορετικές παράμετροι. Είναι μία παράμετρος όπως θα έγραφα τις κλάσεις μου στο CSS. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικά με τις κλάσεις και την αλλαγή τους με JavaScript? Ποιες είναι οι ερωτήσεις σας σχετικά με αυτό? Ωραία. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να δούμε και πώς ελέγχω αν μία κλάση είναι ορισμένη. Υπάρχει αυτή εδώ στην άρξη, η has class. Υπήρχε με δύο κλάσεις για παραμέτρους. Μπορώ να παραβάλω όσο θέλω, από μία και πάνω. Οπότε, τι θα γίνει? Είναι αυτό που είπα, το ανέφερα κιόλας. Αν κάνω το... Επίε λέω πίσω, θα πω σωρά. Αν κάνω αυτό, είναι το ίδιο με το να κάνω... Είναι σαν να γράφω τα δύο διαφορετικά πράγματα, αυτό είναι το πιο γρήγορο. Εδώ τι κάνω, πάλι βρίσκω το σύνολο των συνδέσμων. Όσοι έχουν την κλάση α θα την χάσουν, όσοι δεν την έχουν θα την αποκτήσουν και μετά το ίδιο για τη β. Αυτά τα δύο τμήματα κώδικα, αυτό εδώ και αυτό εδώ είναι ισοδύναμοι.
ας δούμε λίγο το παράδειγμα με το κουμπί στον Grove. Να δούμε το κωδικά, να δούμε το κωδικά. Στο προηγούμενο. Αυτό. Ωραία. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε ένα κουμπί το οποίο όταν το πατάω αλλάζει το κείμενό του σε εμφάνιση ή εξαφάνιση αντίστοιχα. Πάνω το μερικές φορές να δούμε. Θα φέρετε σε όλους. Πίσω. Ωραία. Εντάξει, όταν είναι εξαφάνιση και το πατήσω, εξαφανίζεται. Όταν είναι εμφάνιση και το πατήσω, εμφανίζεται. Εντάξει, θέλει κάποιος να σκεφτεί τι ακριβώς σημαίνει εδώ και να μας πει πώς θα το υλοποιούσε αυτό. Και μετά να δούμε τον κώδικα. Όχι, δεν είναι. Είναι μέσα στο κείμενο που προϋπάρχει μέσα στο έτσι. Ναι. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα D, με τις ένα D αλφα με τις πλέον on και ένα D βάρο με τις πλέον off και να κάνουμε talking class στο... σε αυτό το D. Αχα, λες ανάλογος να έχω δύο D, το ένα με τις πλέον on και το άλλο με τις πλέον block και να αλλάζω τις κλάσεις σε αυτό το D. Κάποια άλλη πρόταση. Ναι. Βασικά είχαμε πει και τα άλλα που τα εμφανίζει και τα εξαφανίζει, αλλά δεν θυμάμαι πώς τα λέγανε. Ναι, το όπλιο. Ωραία. Ας δούμε λίγο το κόπι σε αυτό. Ωραία. Τι γίνεται εδώ πέρα. Έχω μια βασική δομή HTML και κάποιο CSS εκεί πάνω, το οποίο εφαρμόζεται μόνο στο κουμπί μου, το οποίο είναι ένα span. Εντάξει, να υπέρα το κουμπί που λέει εμφάνιση, βλέπετε είναι ένα span που έχει ID button και μετά έχω μια παράγραφο η οποία είναι μέσα σε ένα P και έχει υπερπληρωμένο speed display on και έχει και ένα συγκεκριμένο ID, θες να κάνει ο zoom in με το control C και να το βλέπουν όλοι, κι άλλο. Φαίνεται πάνω. Ωραία. Εντάξει, βλέπετε εδώ πέρα σε αυτήν την παράγραφο τις έχω βάλει display on με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται όταν φορτώνει η σελίδα. Ενώ το span εμφανίζεται πάντα που είναι το κουμπί που λέει εμφάνιση εξαφάνιση. Και ο τρόπος που μοιάζει με κουμπί είναι με CSS. Τι είναι να δούμε λίγο το CSS. Του έχω δώσει ένα συγκεκριμένο border, ένα padding και ένα συγκεκριμένο μήκος και το έχω βάλει το κείμενο στο κέντρο έτσι. Ωραία, πάμε λίγο πιο κάτω τώρα. Εδώ φορτώνω την jQuery, βλέπετε, τη φορτώνω από τη διεύθυνση της jQuery. Την απόλυτη, επειδή δεν το έχω αποθηκεύσει στο αρχείο, θα μπορούσα να το κατεβάσω και να το έχω μέσα στο φακελό μου. Και μετά έχω και ένα ακόμη script μέσα στο body, στο τέλος. Είναι απαραίτητο να είναι μέσα στο body, διότι χρειάζεται να έχει φορτώσει το peak. Εντάξει. Τώρα εδώ πέρα χρησιμοποιώ ένα γεγονός. Πάτε λίγο. Θέλεις να το γράψεις τον όπλο να το πούμε καλά. Βγάλε λίγο τα tabs και κάνε λίγο zoom in. Όχι, βγάλε τα να φαίνεται καλά. Βάλε να φαίνεται καλά. Και κάνε zoom in εκεί πάνω. Εντάξει, το βλέπετε όλοι. Είναι πολύ καλά. Εντάξει. Λοιπόν, αγνοήστε λίγο τώρα την πρώτη και την τελευταία γραμμή και κοιτάξτε τις ενδιάμεσες που έχει ο κώδικας από τη γραμμή 2 μέχρι τη γραμμή 10. Εντάξει, στην αρχή τι κάνει. Κάθε φορά εφαρμόζω το δολάριο button, εντάξει. Λοιπόν, και τι κάνει. Λέω, αν το δολάριο button έχει την κλάση visible, τότε βγάλει. Και κάνει το κείμενό του εμφάνιση. Αλλιώς βάλει και κάνει το κείμενό του εξαφάνιση. Εντάξει, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει το κείμενο και ο τρόπος που χρησιμοποιείται την κλάση δεν επηρεάζει τη μορφοποίηση. Θα μπορούσα να το κάνω να έχει διαφορετικό χρώμα όταν είναι εμφάνιση και διαφορετικό χρώμα όταν είναι εξαφάνιση. Ο λόγος που χρησιμοποιώ εδώ κλάσεις είναι για να καταλαβαίνω αν το κουμπί αυτό έχει πατηθεί ή όχι. Οπότε κρατάω το state του μέσα σε αυτή την κλάση. Αρχικά δεν έχει καμία κλάση. Την πρώτη φορά που το πατάω, πάμε λοιπόν στο else.
και αν τρέχει αυτό το κομμάτι στις γραμμές 7 και 8, προστίθεται η κλάση Visible και το κείμενο του γίνεται εξαφάνιση. Εντάξει, τη δεύτερη φορά που θα τρέξει αυτή η συνάρτηση, πάλι ελέγχεται αν έχει την κλάση Visible στη γραμμή 2, πράγμα την έχει, οπότε αφαιρείται η κλάση και το κείμενο του αλλάζει σε εμφάνιση. Σε κάθε περίπτωση τρέχει η γραμμή 10, η οποία τι κάνει. Βρίσκει την παράγραφο που έχει ID content και την κάνει toggle και έχω περάσει και ένα animation, μια παράμετρο για να κάνω animation, τη slow, ώστε να φαίνεται καθαρά αυτό που γίνεται. Οκ, με αυτό το κώδικα, είναι κατανοητό. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ναι. Πώς ξέρετε την πρώτη φορά θα είναι εξαφάνιση, θα είναι εμφάνιση και το toggle θα είναι να μην το εμφανίσει? Ωραία, το toggle όταν έχει εμφανιστεί κάτι το εξαφανίζει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση η παράγραφος έχει display block αρχικά. Και άρα είναι εμφανισμένη. Ωραία. Εντάξει, πάμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Εντάξει, αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν, που ελέγξαμε τώρα αν η κλάση έχει οριστεί. Εδώ σε αυτό το παράδειγμα ελέγχω αν κάποια παράγραφο έχει την κλάση bar. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή όντως υπάρχει κλάση bar, μου επιστρέφει true. Όπως είδαμε και στο άλλο παράδειγμα, συνήθως αυτό αναφέρεται σε μονοσύνολα, οπότε δεν θα υπάρχει και μπέρδεμα με το ένα και με τα πολλά. Εντάξει, ελέγχω αν το συγκεκριμένο στοιχείο, το μονοσύνολό μου, το στοιχείο του μονοσύνολου μου, έχει συγκεκριμένη κλάση. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, πάλι μια συνάρτηση που μπορώ να επεξεργαστώ και να διαβάσω το HTML μου και αφορά τις ιδιότητες του HTML. Μπορώ να ορίσω όλες τις ιδιότητες μου, την alt, την src, την title, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Εφαρμόζεται πάλι σε ένα σύνολο jQuery και τι κάνει. Αν της δώσω μία παράμετρο, τότε μου επιστρέφει την τιμή μιας συγκεκριμένης ιδιότητας. Ποιας ιδιότητας? Αυτής που περνάω ως παράμετρο. Οπότε σε αυτό εδώ το παράδειγμα πάει και βρίσκει το σύνολο όλων των εικόνων, που στην περίπτωση αυτή είναι ένα μόνο σύνολο, και πάει και διαβάζει την ιδιότητα alt, που είναι delicious waffle, και το επιστρέφει στην αναλογική description. Οπότε με αυτόν τον τρόπο διαβάζω τιμές από ιδιότητες HTML. Ναι. Και αν είχαμε πολλές εικόνες, θα ήταν ένα πίνακα με πολλά. Όχι, αν το σύνολό μου δεν είναι μόνο σύνολο, ναι, τότε επιστρέφει και έχει περισσότερα από ένα στοιχεία δηλαδή, επιστρέφει το πρώτο. Αλλά προορίζεται συνάρτηση για μόνο σύνολα. Συνήθως χρησιμοποιείται σε μόνο σύνολα αυτό, ναι. Εντάξει, γενικά όταν η jQuery συμπεριφέρεται πάνω κάτω το ίδιο όταν έχω μόνο σύνολα και πολλά, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις επιστρέφει τους ίδιους τύπους, εδώ ας πούμε επιστρέφει και στις δύο περιπτώσεις ένα αλφαρυθμητικό. Πάλι χρησιμοποιείται συνήθως σε μονοσύνολα. Σε σύνολα που δεν είναι μονοσύνολα μπορείτε να ελέγξετε τη συμπεριφορά του, να το δείτε κι εσείς αν σας χρειαστεί κάποια στιγμή. Δεν είναι πολύ χρήσιμο. Ωραία. Και υπάρχει και μια άλλη σύνδεση για την ADDR που είναι για να ορίζω τη μέση ιδιότητα. Για πάμε λίγο παρακάτω. Παίρνει δύο ορίσματα, την ιδιότητα που θέλω να ορίσω και τη τιμή. Πάλι τη τρέχω σαν μέθοδο πάνω στο σύνολό μου. Και τι κάνει, ψάχνει τη συγκεκριμένη ιδιότητα και αλλάζει την τιμή της να είναι αυτό που του λέω ή αν δεν υπάρχει ιδιότητα την ορίζει. Εντάξει, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τι κάνω πρώτα, ψάχνω να βρω το σύνολο όλων των ετικετών που έχουν ID photo. Είναι ένα στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι το συγκεκριμένο image, αυτό εδώ, και βάλει λίγο το ποντίκι σου στο δεύτερο ορίσμα της. Εδώ πέρα, αυτό το σημείο πάει στην φώτο και χρησιμοποιεί την πρώτη σύνταξη για να διαβάσει την ιδιότητα alt, την τιμή της. Οπότε θα γίνει, το δεύτερο ορίσμα θα γίνει delicious waffle. Και μετά χρησιμοποιεί, πήγαινε λίγο αριστερά το ποντίκι, κι άλλο. Ωραία, εδώ πέρα χρησιμοποιεί την ADDR με την δεύτερη σύνταξη που δείξαμε, που παίρνει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι το όνομα της ιδιότητας που θέλω να ορίσω, η tag. Και η δεύτερη παράμετρος είναι η τιμή που θέλω να πάρει. Και άρα αυτό που θα κάνει είναι θα προσθέσει την ιδιότητα title και η τιμή που θα πάρει θα είναι η ίδια με την τιμή που έχει η ιδιότητα alt. Εντάξει, και άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση η delicious waffle. Ναι. Αυτό θα να στο source code. Το ρώτησε και πριν ο Ρίγας. Αυτό που γίνεται είναι
αν εμφανίσω τον πηγαίο κώδικα με το view source, θα δω αυτά που έχουν σταλεί μέσω HTTP και άρα όχι τις αλλαγές. Αν χρησιμοποιήσω μια επέκταση όπως το Firebug, που είναι πολύ χρήσιμο να τη χρησιμοποιείτε και να την κατεβάσετε, τότε θα δω τις αλλαγές αυτές και άρα μπορώ να κάνω και καλύτερη αποσπαρμάτωση της JavaScript. Ναι. Η αράχνη θα το βρει στο Python. Καλή ερώτηση είναι αυτή. Ρωτάει ο συνάδελφος αν μια αράχνη θα μπορέσει να βρει το συγκεκριμένο title. Όχι, δεν θα μπορέσει να το βρει. Και αυτό είναι ένας καλός λόγος να μην χρησιμοποιείτε, JavaScript για παραγωγή περιεχομένου, ας πούμε. Δηλαδή το περιεχόμενο σας όντως να είναι σε HTML, μορφοποίησή σας σε CSS και η συμπεριφορά σας σε JavaScript. Όταν θέλετε να βάλετε περιεχόμενο μέσα στη σελίδα σας, να μην το κάνετε με JavaScript, να το κάνετε με HTML. Δεν ξέρω αν είχατε δει τη μέρα του Halloween που είχαμε βάλει μια κολοκύθα στο site. Και όσοι την πατήσατε θα είδατε ένα blog που έγραφε ότι πώς με HTML μπορώ να κάνω CSS, με CSS να κάνω HTML, με HTML να κάνω JavaScript και ούτω καθεξής. Οι γλώσσες αυτές επιτρέπουν να βάλω, η CSS μου επιτρέπει να γράψω περιεχόμενο, ενώ δεν θα έπρεπε να το κάνω. Η JavaScript μου επιτρέπει να γράψω, βλέπετε, HTML, ενώ πάλι δεν θα πρέπει να το κάνω. Πάλι η HTML μου επιτρέπει με ιδιαίτερες ετικέτες να κάνω μορφοποίηση, πάλι δεν θα πρέπει να το κάνω. Πρέπει να είμαι προσεκτικός να μην πέφτω σε αυτά τα λάθη. Τα προβλήματα που προκύπτουν είναι ένα από αυτά, είναι αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι μία αράχνη δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο που παράγεται με JavaScript, γιατί δεν θα τρέξει JavaScript όπως ο Firefox μας. Εντάξει, αν το Google μπει στη σελίδα μας, δεν θα μπορεί να τρέξει JavaScript, θα διαβάσει σκέτο το HTML και θα αποφασίσει ότι δεν υπάρχει ιδιότητα τάδια σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω. Να δούμε λίγο events. Τα χρησιμοποιήσει και στο προηγούμενο παράδειγμα. Με το κουμπί που κάναμε εμφάνιση και εξαφάνιση. Εντάξει, είδαμε και στο προηγούμενο μάθημα κάποια events και στο επόμενο θα τα δούμε ακόμα πιο αναλυτικά. Ας δούμε λίγο σύντομα πώς χρησιμοποιούμε events με την jQuery. Θα τα δούμε και στο επόμενο μάθημα που είναι αφιερωμένο στα γεγονότα. Λοιπόν, τα γεγονότα το είπαμε και την προηγούμενη φορά τι είναι. Είναι κάποια συμβάντα που μπορούν να προκληθούν από το χρήστη ή μπορούν να προκληθούν και από το δίκτυο, από διάφορους άλλους παράγοντες. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να ορίσουμε τι είδους κώδικα θα τρέχει όταν συμβεί κάποιο γεγονός. Ωραία. Και η jQuery μας παρέχει έναν εύκολο μηχανισμό να το κάνουμε αυτό. Ο τρόπος που γίνεται είναι εξής. Πάνω στο σύνολό μου υπάρχουν μέθοδοι για να ορίζω τα κώδικα που θα τρέξει ανάλογα με το γεγονός. Η σύνταξη είναι συγκεκριμένη. Στο σύνολό μου γράφω τελεία και το όνομα του γεγονότος. Και μετά περνάω μια συνάρτηση ως παράμετρο. Το όνομα του γεγονότος μπορεί να είναι το click, μπορεί να είναι το submit, μπορεί να είναι το mouse move, θα τα δούμε. Υπάρχει μία μέθοδος για κάθε ένα από αυτά. Ας δούμε μία από αυτές, εντάξει το click. Τι γίνεται εδώ πέρα. Χρησιμοποιώ τη μέθοδο click. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ορίζω τι κώδικα θα τρέξει όταν θα γίνει click. Εντάξει, παίρνω εδώ όλες τις ετικέτες που έχουν ID button, τις βάζω σε ένα σύνολο jQuery, εφαρμόζω την ιδιότητα, την μέθοδο click που ορίζει τι συμβαίνει όταν θα γίνει click σε ένα από τα στοιχεία του συνόλου και περνάω ως παράμετρο μια συνάρτηση, βλέπετε για anonymity function και της λέω τι θα κάνει εκεί πέρα, θα δείξει το περιεχόμενο. Εντάξει, ο κώδικας που τρέχει όταν θα συμβεί το click είναι αυτός που υπάρχει ανάμεσα από τις δύο αγγίδες του function. Εντάξει, σε συγκεκριμένη περίπτωση όταν πατήσω το κουμπί, το που θα συμβεί είναι ότι το περιεχόμενο θα εμφανιστεί με ένα animation. Να. Το τι θα συμβεί, είναι απαραίτητο να το θέσουμε σε μια συνάρτηση μέσα. Ναι. Ναι, πρέπει να δημιουργήσουμε το σκέτο. Όχι. Αν βάλεις και το κόντρο θα τρέξει. Επί τόπου δεν θα συμβεί όταν θα γίνει το κλικ. Και πιθανώς να έχεις και τη σφάλμαση συντακτικό να το κάνεις αυτό. Αν παίρνει μια παράδοση που είναι μια συνάρτηση. Αν βάλεις μια τιμή, ας πούμε, δεν θα κάνει αυτό που περιμένεις. Αν η συνάρτηση είναι ορισμένη από πιο πριν. Ναι, μπορώ να περάσω και το όνομα μια συνάρτηση. Δηλαδή, αν ορίσω μια συνάρτηση, ας πούμε έτσι. Εδώ θα τον ορισμό μια συνάρτηση. Αυτό είναι ο ίδιο με αυτόν εδώ. Ναι.
και στις δύο περιπτώσεις γίνεται το ίδιο πράγμα. Αν έχω λοιπόν κάνει τον ορισμό, μπορώ να το ορίσω να τρέξει όταν συμβεί το γεγονός μου πάνω στο σύνολο της jQuery. Εφαρμόζω την μέθοδο click και περνάω στο παράμετρο τη συνάρτηση που θέλω να τρέξει όταν θα συμβεί αυτό που συμβαίνει. Παρατηρήστε ότι εδώ δεν έχω παρενθέσει μετά τη συνάρτηση, γιατί αν είχα παρενθέσει θα έτρεχε τη στιγμή που θα πήγαινε να ορίσει το κλικ. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό στο μάθημα που είναι αφιερωμένο στην αντιστοιχειακό προγραμματισμό. Το σημαντικό είναι ότι εδώ όταν δεν θέλω να κληθεί, δεν βάζω παρενθέσει. Αν θέλω να κληθεί, βάζω παρενθέσει. Αυτό που θα κάνει η jQuery είναι να την αποθηκεύσει και όταν έρθει η ώρα θα επιτελέσει με τις παρενθέσεις. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με αυτή τη σύνταξη εδώ και πάνω. Θα τη δούμε και πιο αναλυτικά στα επόμενα. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Εντάξει. Ένα γεγονός που είχαμε δει την προηγούμενη φορά είναι το submit. Την προηγούμενη φορά αυτό που είχαμε κάνει ήταν είχαμε ορίσει στον HTML κώδικα μια ιδιότητα on submit και είχαμε βάλει μέσα την κλίση μια συνάρτηση. Τώρα δεν το κάνω αυτό. Αυτό που κάνω είναι να χρησιμοποιώ τη μέθοδο τη jQuery πάνω σε ένα σύνολο και ορίζω ότι θα τρέξει όταν θα γίνει submit. Οπότε εδώ έχω μια φόρμα, την λογική, και ορίζω ότι θα τρέξει όταν θα γίνει submit. Πάλι μπορώ να επιστρέψω force για να ακυρώσω το submission και να κάνω τον έλεγχό μου. Παρατηρήστε ότι αυτό είναι ένα πολύ καλύτερο τρόπο να γίνει αυτό, επειδή γίνεται καθαρό διαχωρισμό συμπεριφορά και περιεχομένου. Και στο επόμενο μάθημα θα σας δείξει και ο Πέτρος ακριβώς πώς, με ποιους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να χρησιμοποιούμε γεγονότα και να έχουμε καθαρό διαχωρισμό συμπεριφοράς και περιεχομένου. Αλλά νομίζω το παρατηρείτε όλοι εδώ ότι είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Οπότε εδώ πέρα, γιατί πήγαινε λίγο πίσω, αυτές οι τρεις τελείες είναι ο κώδικας που θα τρέξει όταν η φόρμα πριν η φόρμα είναι έτοιμη να σταλεί στο σερβερ και εγώ μπορώ να κάνω τον έλεγχο μου αν τα δεδομένα είναι σωστά. Εντάξει. Ωραία. Νομίζω ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Εντάξει. Ας δούμε λίγο συνοπτικά τη διάσταση εγγράφου. Διάσταση εγγράφου τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν έχω ένα σύνολο jQuery, να πάρω άλλες ετικέτες που είναι σχετικές με αυτό. Υπήρξε κάποια ερώτηση σχετικά με αυτό. Υπάρχουν διάφορες συναντήσεις που μπορώ να το κάνω αυτό. Μπορείτε να τις κοιτάξετε. Σας προτείνω να μπείτε στη σελίδα της τεκμηρίωσης jQuery και να τις διαβάσετε. Θα δούμε κάποιες τώρα εδώ συνοπτικά. Πήγαινε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, αυτές είναι οι συναντήσεις που εφαρμόζονται πάνω σε σύνολα. Και τι κάνουν, επιστρέφουμε ένα νέο σύνολο, το οποίο έχει. Ας πούμε στην πρώτη περίπτωση έχει τα παιδιά, τα άμεσα παιδιά του προηγούμενου συνολού. Εντάξει, άρα είναι ένα φίλτρο πάνω στο σύνολό μου, το οποίο μου δίνει κάτι καινούριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να έχω και κάποια επιλογή. Δηλαδή, αν έχω επιλέξει το σύνολό του παραγράφου και καλέσω την children πάνω του χωρίς καθόλου παραμέτρους, αυτό που θα μου επιστρέψει είναι όλα τα άμεσα παιδιά των παραγράφων. Άρα ένα καινούργιο τέτοιο σύνολο. Αν βάλω ένα επιλογή, αυτό που θα κάνει είναι από τα παιδιά, θα διαλέξει, από τα άμεσα παιδιά, θα διαλέξει εκείνα τα οποία ταιριάζουν με το συγκεκριμένο επιλογή. Στη δεύτερη περίπτωση έχω την siblings, αυτό που κάνει είναι επιλέγει τα αδέρφια. Πάλι αν θέλω να τα φιλτράρω κάποια επιλογή ή όχι. Εντάξει, ας το δούμε σε ένα παράδειγμα αυτό, γιατί δεν είναι πάρα πολύ καθαρό νομίζω. Αν έχω μία παράγραφο και την επιλέξω με την jQuery, αυτό εδώ θα δώσει το σύνολο όλων των παραγράφων. Αν τώρα πάρω τα παιδιά του, να ετοιμάσω το children, αφού θα δώσω το σύνολο, το παιδιό μου είναι αυτό και εκείνο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορώ να διασχίζω το δέντρο μου, το HTML γράφω και να παίρνω παιδιά και στη συγκεκριμένη περίπτωση και αδέρφια. Ναι.
Αν όμως έχουμε ένα σκρόν και μετά, μετά τη λήξη του κρίσιμου του τάγκ, τότε πώς θα ξέρει να ξεχωρίσει, εφόσον εμείς δεν έχουμε βάλει ID, πώς θα ξεχωρίσει να μην πάρει και επόμενο σκρόν. Δεν καταλαβαίνω τι ρωτάς ακριβώς. Αν ανοίξει άλλο σκρόν, μετά το πει. Ναι. Ο τρόπος που το κάνει αυτό είναι με χρήση του DOM, και το οποίο DOM έχει διάφορες μεθόδους, θα τις δούμε σε τρία μαθήματα. Θα πάρει μόνο αυτά τα παιδιά συγκεκριμένα. Θα πάρει τα παιδιά, αυτό που θέλεις. Αν έχει μόνο ένα παιδί strong και εδώ υπάρχει κάτι άλλο, θα πάρει μόνο το συγκεκριμένο. Υπάρχει τρόπος να το κάνει. Αυτό θα δούμε πώς θα το κάνουμε και μόνο μας χωρίς τις security στη συνέχεια. Ωραία. Εκτός από αυτές τις δύο συναρτήσεις υπάρχουν και κάποιες ακόμα. Εντάξει, θα σας παρέσω λίγο γρήγορα. Οι next pay previews. Πάλι μου επιτρέπουν να πάρω. Στην πρώτη περίπτωση παίρνω πάλι τα αδέρφια, αλλά μόνο αυτά που έπονται. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση παίρνω πάλι όλα τα αδέρφια, αλλά αυτά που προηγούνται. Αυτά θα τα δείτε καλύτερα δοκιμάζοντας τα μόνοι σας. Και επίσης υπάρχουν και άλλες δύο, η Parent και η Parent, που επιτρέπει να διαβάσω από το δέντρο της JQuery, από το συγκεκριμένο στοιχείο, ποιος είναι ο πατέρας ή ποιος είναι ο πατέρας του πατέρα, και να φιλτράρω αντίστοιχα. Θα σας πρότεινα να τα δοκιμάσετε μόνοι σας και να δείτε τι αποτέλεσμα θα έχουν. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο νόημα να τα εξηγήσω εδώ πέρα. Εάν δεν τα δείτε μόνοι σας, θα είναι δύσκολο να καταλάβετε. Οπότε ας πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε λίγο τα callbacks. Είδαμε ήδη κάποια callbacks. Τι σημαίνει callback? Callback είναι μια συνάρτηση η οποία καλείται όταν συμβαίνει κάτι. Διαφέρει από το γεγονός με την εξής έννοια. Το γεγονός είναι αυτό που συμβαίνει, το callback είναι εκείνο που καλείται όταν συμβεί ένα γεγονός. Άρα το callback, όταν λέμε callback αναφερόμαστε σε μια συνάρτηση, ενώ όταν λέμε γεγονός αναφερόμαστε στο click, στο mouse down κλπ. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Εντάξει, είδατε ήδη τη σύνταξη αυτή της ανώνυμης συνάρτησης, που είναι η function. Θα τις χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτές τις συναρτήσεις για να κάνουμε κάποια χρήσιμα πράγματα πέρα από τα κλασικά γεγονότα. Εντάξει, το πρώτο που θα σας δείξω είναι πώς τρέχω κώδικα όταν είναι έτοιμο το εγγραφό μου, όταν το DOM δέντρο μου έχει ολοκληρώσει τη φόρτωσή του. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος. Βλέπουμε μία ακόμα χρήση του δολαρίου, διαφορετική από αυτή που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Εντάξει, είδαμε μέχρι στιγμής ότι το δολάριο μπορεί να πάρει ένα αριθμητικό και να επιστρέψει το σύνολο των ετικετών που ταιριάζουν. Είδαμε ότι μπορεί να πάρει ένα DOM αντικείμενο και να επιστρέψει το μονοσύνολο που το περιέχει. Και εδώ έχουμε μια τρίτη χρήση του, που παίρνει μια συνάρτηση. Και τι κάνει, φροντίζει να τρέξει αυτή η συνάρτηση όταν το DOM δέντρο μου είναι πλέον έτοιμο. Και γιατί είναι χρήσιμο αυτό? Είδαμε ότι αν γράψω κάποιες ετικέτες μετά το script μου, αυτές δεν θα μπορεί να τις βλέπει το script μου, γιατί δεν θα έχουν φορτώσει ακόμα. Αν το κάνω αυτόν τον τρόπο και το κώδικα μου το γράψω μέσα σε αυτή τη συνάρτηση, θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στο πλήρες DOM δέντρο. Οπότε αυτός είναι ένας συνηθισμένος τρόπος να τρέξω οποιαδήποτε script θέλω τη στιγμή που φορτώσει σελίδα, αλλά να είμαι σίγουρος ότι όλα έχουν φορτώσει καλά. Εντάξει, αυτά σχετικά με τα callbacks, με την επεξεργασία HTML και CSS με jQuery. Θα προχωρήσουμε σε Ajax, εκτός αν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τα προηγούμενα. Ωραία, τι είναι το Ajax? Το έχετε ακούσει σίγουρα, είναι buzzword, χρησιμοποιείται και πολύ στο marketing για να πει η σελίδα μας είναι καλή. Δεν είναι κάτι φοβερό, σημαίνουν αρχικά asynchronous chats και XML. Παρ' όλα αυτά το χ από το Ajax, παρόλο που σημαίνει XML, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε XML. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε XML εμείς, μάλιστα δεν χρησιμοποιείται και τόσο συχνά. Το πιο σημαντικό είναι το asynchronous JavaScript, ασυγχρονο JavaScript. Τι σημαίνει καταρχάς το ασύγχρονο? Το ασύγχρονο σημαίνει ότι ο κώδικας μας πλέον δεν είναι όπως τον έχουμε συνηθίσει, που εκτελείται γραμμή γραμμή, αλλά εκτελείται ναι μεν γραμμή γραμμή, αλλά κάποια πράγματα θα τρέξουν αργότερα. Τι θα πει αυτό? Αν έχω εδώ κάποιες γραμμές JavaScript, τρέχουν αυτές με τη σειρά, και σε κάποια από αυτές τις γραμμές εγώ κάνω μια λειτουργία η οποία μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. Τι θα μπορούσε να είναι αυτή η λειτουργία? Να διαβάσω μέσω HTTP κάτι από το server. Εντάξει, για να γίνει αυτή η λειτουργία θα πρέπει
να γίνει η HTTP σύνδεση με το server, να σταλεί το HTTP request, να πάρουμε πίσω την HTTP απάντηση, να κλείσει τη CPIP σύνδεση. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ βολικό, γιατί σκεφτείτε ότι αυτό το script έχει μέσα στο browser, μπορεί ο χρήστης να έχει πολλές ανοιχτές σελίδες, δεν θα ήταν δυνατόν να παγώνει ο κώδικας εδώ πέρα και μετά να συνεχίζει. Οπότε, ο τρόπος με τον οποίο αυτό λειτουργεί στη JavaScript είναι ο εξής. Τρέχουν μία-μία γραμμές, τρέχει η γραμμή η οποία λέει στο browser κάνε το τάδε HTTP request και ο κώδικας συνεχίζει να τρέχει μετά από αυτό. Όταν τελειώσει το HTTP request, εδώ ορίζουμε ένα callback, το οποίο θα τρέξει όταν έχει ολοκληρωθεί το κατέβασμα του αρχείου. Αυτό είναι χρήσιμο για να μην παγώνει ο κώδικας μας. Οπότε, στη γραμμή 4, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν έχει κατέβει ήδη η σελίδα μου. Συνήθως δεν θα έχει κατέβει. Γιατί η γραμμή 3 αυτό που κάνει απλά λέει στο browser, κάποια στιγμή κάνει και αυτό. Η γραμμή 4 λοιπόν θα συνεχίσει και θα ακολουθήσει άλλος κώδικας. Αυτό θα είναι αντίθετο από τα πράγματα που έχετε συνηθίσει να γράφετε. Ας πούμε στην CC θα γράφετε scanf. Που θα έχετε δει ότι μετά τη scanf θεωρώ ότι έχει τρέξει και έχει δώσει τα δεδομένα ο χρήστης. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν θα τρέξει η τρίτη γραμμή, μετά στην τέταρτη δεν θα έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η σύνδεση που θα ανοίξει ο browser. Εντάξει, αυτή είναι η βασική ιδέα του ασύγχρονου. Είναι μια πολύ δυνατή ιδέα. Αλλάζει αρκετά τον τρόπο που προγραμματίζουμε και είναι από τους πιο σημαντικούς λόγους που η JavaScript αρχίζει και επικρατεί και στο server αρκετά πλέον. Λοιπόν, στο Ajax αυτό που κάνουμε είναι μέσω JavaScript, κάνω μια HTTP σύνδεση είτε POST είτε GET και στέλνω κάποια δεδομένα στον server και διαβάζω κάποια δεδομένα από τον server. Αυτές οι HTTP συνδέσεις μοιάζουν με τις απλές HTTP συνδέσεις, αλλά διαφέρουν στο ότι δεν θα γράψει ο χρήστης τη διεύθυνση, ούτε θα πατήσει κάποιο link, θα γίνει ως αντίδραση σε κάποιο γεγονός. Όταν κάνει κλικ για παράδειγμα κάπου, θα τρέξει εγώ κάποιο κώδικα JavaScript, το οποίο θα στείλει ένα έτοιμο HTTP. Και αυτό το HTTP έτοιμο δεν φαίνεται και στο χρήστη. Δηλαδή η σελίδα δεν φαίνεται να φορτώνει, γίνονται όλα σαν να είναι μέρος της εφαρμογής. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω. Γιατί να χρησιμοποιήσω Ajax? Καταρχάς έχω εφαρμογές που είναι ζωντανές. Πλέον δεν μιλάμε για στατικές ιστοσελίδες ή δυναμικές με PHP, αλλά μιλάω για web εφαρμογές. Αυτό είναι και ο τίτλος του σεμιναρίου. Τι σημαίνει web εφαρμογή? Σημαίνει μια ιστοσελίδα η οποία όμως συμπεριφέρεται σαν να ήταν πρόγραμμα. Που σημαίνει ότι έχει κουμπιά που μπορώ να πατήσω, έχει text boxes που μπορώ να γράψω και αυτά τα αποκρίνονται άμεσα στις δράσεις που κάνω. Δεν χρειάζεται να μπω σε μια καινούργια σελίδα. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι με Ajax. Όταν θα πατήσω ένα κουμπί και βλέπω ότι αποθηκεύεται αυτόματα, ή όταν θα αλλάξω ένα πλαίσιο κειμένου και βλέπω ότι χωρίς καν να πατήσω κάποιο κουμπί έχει αποθηκευτεί ήδη. Αυτό γίνεται ασύγχρονα μέσω της, με τη χρήση της JavaScript. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο πλεονέκτημα, μου επιτρέπει πολύ πιο δυνατές εφαρμογές να γράψω. Το δεύτερο είναι ότι πλέον χρειάζεται να κατεβάσω πολύ λιγότερα δεδομένα. Φανταστείτε το file uploader που έχετε φτιάξει. Όταν πατήσω σε ένα από τα αρχεία, αν θέλω να το κατεβάσω και να το εμφανίσω μέσα στη σελίδα, με τον τρόπο που είχατε μέχρι στιγμής θα πρέπει να ξαναφορτώσετε τα πάντα και στη θέση εκεί να μπει και το συγκεκριμένο κείμενο. Εντάξει, αν θέλετε να εμφανιστεί μέσα στη λίστα. Με JavaScript αυτό που θα κάνετε στην εργασία θα είναι να εμφανιστεί μόνο, να κατεβεί μόνο το συγκεκριμένο αρχείο και να προσθεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Και να γλιτώνετε bytes τα οποία κατεβάζετε, δεν χρειάζεται να κατεβάσετε όλη τη σελίδα. Μπορείτε να κατεβάζετε τη σελίδα με λίγα λόγια τμηματικά, μόνο αυτό που σας χρειάζεται. Θα έχετε δει, ας πούμε, στο Gmail όσο χρησιμοποιείτε ή Hotmail. Όταν το έχετε ανοιχτό και έρχεται ένα καινούριο email, εμφανίζεται το καινούριο email χωρίς να χρειαστεί να κάνετε refresh. Δεν κατεβαίνει ξανά ολόκληρη σελίδα κάθε φορά όπως σε μια εφαρμογή που θα είχε χρήση μόνο HTML, CSS και PHP. Δυναμικά, μόνο το συγκεκριμένο τμήμα που χρειαζόμαστε φορτώνεται. Άρα έχουμε πολύ πιο γρήγορες σελίδες που ανταποκρίνονται και στη ταχύτητα που περιμένει ο χρήστης. Αυτό. Και τα μειονεκτήματα τώρα του Ajax, οπότε να μην χρησιμοποιούμε Ajax. Το Ajax χρησιμοποιείται για να κατεβάσω τμήματα της εφαρμογής μου ως απάντηση σε γεγονότα. Δεν θα πρέπει όμως να χρησιμοποιείται για να λειτουργεί ολόκληρη η εφαρμογή μου. Όταν έχω ξεχωριστά τμήματα περιεχομένου, θα πρέπει να μπαίνω σε αυτά χρησιμοποιώντας links και HTTP απλό. Ο λόγος, καταρχάς δεν δουλεύει το κουμπί πίσω. Γιατί αν μπω
χρησιμοποιώντας απλό HTTP από link σε link, ξέρει ο browser ότι πατώντας πίσω θα πρέπει να μπει στην άλλη διεύθυνση. Αν τώρα ως αντίδραση σε κάποιο γεγονός, η JavaScript κατεβάσει ένα τμήμα κώδικα μέσω HTTP, το βάλει στη σελίδα κλπ, ο browser δεν ξέρει τι να κάνει όταν πατηθεί το πίσω. Άρα δεν δουλεύει. Όταν θα πατήσει κάποιος ένα link και πάει πίσω, δεν θα γίνει αυτό που θα περιμένατε. Αντίστοιχα δεν δουλεύει και το bookmarking. Δεν μπορείς να βάλεις στα αγαπημένα κάποια σελίδα που έχει φορτώσει μόνο με Ajax. Αυτό που μπαίνει στα αγαπημένα είναι μια διεύθυνση, η οποία φορτώνει με απλό HTTP. Οπότε αν μπει κάτι στα αγαπημένα, ο χρήστης πιθανώς να δει την αρχική φάση της εφαρμογής σας και όχι την εφαρμογή σας αφού έχουν τρέξει τα clicks και οτιδήποτε έχετε κάνει. Φανταστείτε ένα video game που τρέχει στο browser σας και το κάνετε bookmark. Αν το κλείσετε και ξαναμπείτε, δεν θα έχετε φτάσει μέχρι εκεί που έχετε φτάσει, θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Εντάξει, μπορεί κάποια πράγματα μέσα στο περιεχόμενο που βλέπετε να τα κατεβάζει μέσω HTTP. Δεν θα έχουν κατέβει πλέον. Οπότε δεν δουλεύει ούτε το bug ούτε το bookmark. Επίσης, η παρατήρηση που έκανε και ο συνάδελφος πριν, ότι οι αράχνες δεν βλέπουν το Ajax, που σημαίνει αν κατεβάζετε περιεχόμενο με Ajax, δεν θα καταγραφεί από το Google, δεν θα μπορεί να το διαβάσει, δεν θα μπορεί να βρει τις λέξεις κλειδιά. Και άρα πρέπει να χρησιμοποιείτε με φιδό και οι σελίδες σας πάντα να είναι λειτουργικοί και χωρίς JavaScript. Επίσης, το τελευταίο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Λέγεται Same Origin Policy. Θα το δούμε στο μάθημα της ασφαλείας. Λέει δεν μπορούμε να φορτώσουμε οποιαδήποτε διεύθυνση. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό πιο λεπτομερώς. Η βασική ιδέα είναι ότι όταν κάνω Ajax μπορώ να φορτώσω διευθύνσεις μόνο που είναι ίδιες με τη σελίδα μου. Αν είμαι στο example.com, μπορώ να φορτώσω μόνο σελίδες από το example.com. Δεν μπορώ να φορτώσω σελίδες από το Google στη JavaScript. Εντάξει, θα δούμε γιατί είναι χρήσιμο αυτό. Πάμε λίγο παρακάτω να δούμε κάποια παραδείγματα χρήσης. Εντάξει, παραδείγματα χρήσης στο Ajax, το Gmail, το email γενικά στο web πλέον. Το Google Instant, όταν πληκτρολογείτε, σας εμφανίζει κάποια αποτελέσματα εκ τόπου. Αυτό είναι HTML το οποίο κατεβαίνει μέσω JavaScript και προσδίδεται στο έγγραφο. Αλλά δουλεύει και το να πατήσετε Enter. Εντάξει. Άλλα παραδείγματα, το Facebook chat. Αν γράψετε στο chat, θα σταλεί αμέσως και θα κατεβάσει αμέσως αυτό που σας στέλνει ο φίλος σας. Δεν θα κατεβάσει ξανά ολόκληρη τη σελίδα, όπως θα ήταν ένα chat υλοποιημένο σε σχέση με PHP. Εντάξει, αν σκεφτείτε ένα chat που υλοποιείται σε PHP, κάθε φορά που στέλνω ένα μήνυμα θα πρέπει να κάνει ένα κανονικό HTTP post και κάθε φορά που θέλω να δω καινούργια μηνύματα θα πρέπει να κάνω refresh. Αυτό λύνεται με το JavaScript Agent. Ωραία. Και μια άλλη χρησιμότητα την έχετε δει σε πολλές σελίδες. Όταν πληκτρολογώ το όνομα χρήστη, πρέπει να ελέγξει τη διαθεσιμότητα του ψευδονύμου που θέλω να χρησιμοποιήσω. Γράφω, ας πούμε, Διονύσης και μου λέει το ψευδόνυμο αυτό χρησιμοποιείται ήδη ή δεν χρησιμοποιείται. Προφανώς δεν έχει κατεβάσει μια λίστα με όλα τα ψευδόνυμα που χρησιμοποιούνται, αλλά όταν πληκτρολογώ το όνομά μου, αυτό που κάνει είναι στέλνει ένα HTTP request και ζητάει από το server να ελέγξει, χρησιμοποιώντας προφανώς ένα MySQL ερώτημα, αν είναι διαθέσιμο και επιστρέφει σε JavaScript μια απάντηση ασύγχρονα, η οποία θα μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί για να σας εμφανίσει ότι είναι σε χρήση ή δεν είναι σε χρήση. Γι' αυτό και όταν πληκτρολογείτε το όνομά σας, θα δείτε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων μέχρι να σας πει ότι είναι σε χρήση ή δεν είναι σε χρήση. Αυτή η καθυστέρηση είναι η διάρκεια που χρειάζεται το HTTP request να φτάσει στο server, να γυρίσει πίσω με την απάντηση και την απάντηση να την εμφανίσει η JavaScript. Ναι. Είπαμε ότι όλα αυτά γίνονται μετά από κάποιο event. Ναι. Στο chat, ναι. Αν κάποιος άλλος ανεβάσει ένα post, ο client ο δικός μας δεν θα το ξέρει για να ζητήσει από το server να το διαβάσει. Ωραία. Πολύ, πολύ ωραία παρατήρηση αυτή. Λέει ο συνάδελφος ότι είπαμε ότι η JavaScript τρέχει ως αντίδραση σε κάποια γεγονότα, αλλά όταν κάνω chat με κάποιον άλλο, ποιο είναι το γεγονός ότι μου έστειλε μήνυμα, αφού τρέχει στο δικό μου browser. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα δύσκολο κεφάλαιο και αυτό λέγεται και reverse Ajax. Είναι μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μπορώ να μαθαίνω για γεγονότα που τρέχουν σε άλλους υπολογιστές. Αν θέλεις, μπορώ να το εξηγήσω μετά. Αλλά είναι εκτός των πλαισίων αυτού του σεμινάριου. Γεια σου. Λοιπόν, πώς κάνω χρήση Ajax σε jQuery. Υπάρχουν δύο μέθοδοι που εφαρμόζονται πάνω στο δολάρι. Δηλαδή δεν εφαρμόζονται πάνω σε σύνολα από ετικέτες, εφαρμόζονται κατευθείαν πάνω στο δολάρι. Και ακριβώς αυτό που βλέπετε, δολάριο.get ή δολάριο.post. Πάμε παρακάτω να δούμε τη σύνταξη. Λοιπόν, η δολάριο.get παίρνει τρεις παραμέτρους. Τη διεύθυνση της οποίας τα δεδομένα θέλω να κατεβάσω, η πρώτη παράμετρος, θα είναι
είτε μία απόλυτη διεύθυνση είτε μία σχετική διεύθυνση, συνήθως σχετική. Η δεύτερη παράδοση θα είναι τα δεδομένα που θέλω να στείλω μέσω GET. Θα είναι ένας χάρτης που θα έχει ως κλειδιά τα ονόματα των μεταβλητών και ως τιμές, τις τιμές των μεταβλητών. Και η τρίτη παράδοση θα είναι μία συνάντηση ανώνυμη, callback, που θα τρέξει όταν ολοκληρωθεί αυτό. Και άρα ένα παράδειγμα εδώ πέρα, νομίζω έχω ένα παράδειγμα, θα χώρα το. Ωραία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα χρήσης Ajax. Τι κάνω, έχω ένα HTML πάνω το οποίο έχει μία κενή παράγραφο και κάποια στιγμή ως αντίδραση σε κάποιο γεγονός, σε ένα κλικ για παράδειγμα, τρέχω αυτόν τον κώδικα, ο οποίος τι λέει. Στείλε με Ajax an HTTP GET. Άρα, βλέπω εδώ, live.get. Και έχω περάσει τρεις παραμέτρους. Βλέπετε αυτό όλο, όλο το σκούρο κόκκινο είναι μία κλίση συνάρτησης της $.get. Παίρνει τρεις παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι η διεύθυνση του αρχείου που θέλω να κατεβάσω. Εδώ είναι μία σχετική διεύθυνση, είναι το data.html. Η δεύτερη παράμετρος είναι η get μεταβλητές που θα περάσω και άρα αυτό τελικά που θα διαβάσει είναι αυτή η διεύθυνση. Και η τρίτη παράμετρος είναι μία συνάρτηση callback που τρέχει όταν τελειώσει το συγκεκριμένο HTTP request. Παρατηρήστε το εξής, ότι αν είχα κώδικα μετά από αυτό, ο κώδικας αυτός θα έτρεχε την ώρα που θα γινόταν το συγκεκριμένο request, ασύγχρονα. Άρα ο κώδικας μετά από το $.get θα έτρεχε πριν επιστρέψει το HTTP request το δεδομένο. Εντάξει, δεν θα είχε τρέξει ακόμα η συγκεκριμένη συνάρτηση. Η συνάρτηση εσωτερική που λέει $.dhcp.html τρέχει μόνο όταν ολοκληρωθεί το HTTP request. Είναι το σύγχρονο πλέον. Και τι κάνει, παίρνει μια παράμετρο και αυτή η παράμετρο είναι τα δεδομένα που με έχει επιστρέψει ο server μέσω HTTP. Μέχρι στιγμή έχουμε δει ότι είναι συνήθως HTML αυτό, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να είναι και απλό κείμενο, θα μπορούσε να είναι XML, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε θέλουμε, JSON. Εντάξει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι είναι HTML, αλλά δεν έχει στην αρχή το HTML κλπ. Είναι HTML σκέτο. Δηλαδή, αυτό που θα μου επιστρέψει ο server θα μπορούσε να είναι το hello. Αυτό λοιπόν, τι θα γίνει, θα μπει στη συγκεκριμένη παράγραφο όταν ολοκληρωθεί το HTTP request. Ναι. Πριν που λέγαμε ότι τρέχουν κάποια πράγματα όταν ολοκληρωθεί το δέντρο DOM. Ναι. Το δέντρο θα ολοκληρωθεί αφού θα τρέξει αυτό ή θα ολοκληρωθεί... Όχι, ναι, όταν... Ναι. Η ερώτηση είναι... Αυτό μετράει με ολοκλήρωση του δέντρου DOM, στο γεγονός της ολοκλήρωσης. Όχι, όταν λέω δέντρο DOM εννοώ το αρχικό δέντρο που κατεβαίνει με το πρώτο HTTP request. Αυτό. Ναι. Θα εξηγήσει λίγο το data, πώς περνάει. Ναι. Πώς το αποτέλεσμα που περνάει στο data, ως data. Αυτή η συνάρτηση callback, αυτή τη συνάρτηση την καλεί η jQuery όταν ολοκληρωθεί το HTTP request. Και τη δίνει μια παράμετρο. Αυτή η παράμετρο είναι τα δεδομένα που έχει επιστρέψει ο server. Πώς όμως ο βάση ονόματος είναι κάτι προεπία. Θα το δούμε στο αντίστοιχο μάθημα του συναρτησιακού προγραμματισμού. Πώς μπορείς να καλέσει μια συνάρτηση. Εντάξει, προς το παρόν θεωρείτε ότι θα σας δώσω τα σωστά δεδομένα και θα μπορείτε να κάνετε πράγματα με αυτά. Ναι. Θα μπορούσε το παράδειγμα GET να είναι άδειο. Ναι, θα μπορούσε να είναι το κενό λεξικό και άρα να κάτι τέτοιο. Εντάξει, αν δεν θέλουμε να περάσω και το παραμέτρο, ναι. Αυτό μπορούμε να σταματήσουμε τις από κάτω εντολές μέχρι να τελειώσει αυτό. Όχι, η JavaScript είναι από τη φύση της ασύγχρονη. Δεν μπορώ να την κάνω σύγχρονη εδώ. Αν θέλω να τρέξω τις κάτω εντολές αφού ολοκληρωθεί, θα τις βάλω μέσα στη συνάρτηση. Ωραία. Αντίστοιχα υπάρχει και το τελεία post. Προχώρα να μην διαφάνεια. Εντάξει, ίδια σύνταξη. Αλλά πλέον το λεξικό αυτό δεν περνάει μέσω post, και άρα δεν γίνεται αυτό. Μέσω get, δεν περνάει μέσω get, περνάει μέσω post. Και άρα στέλνονται όλα τα δεδομένα μέσω HTTP post, όπως θα στελνόταν αν είχα κάνει submit μια φόρμα. Δείξτε το παράδειγμα. Αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχω κάνει. Έχω κάνει την κρίση, έχω χρησιμοποιήσει την JavaScript για να στείλω δεδομένα στο post.php. Τα δεδομένα μου είναι η μεταβλητή text που έχει την τιμή hello,
και όταν ολοκληρωθεί μου εμφανίζει το μήνυμα post-post save. Θα μπορούσα αυτό να το χρησιμοποιήσω για να, στο save, για να μην κάνω απλό κανονικό HTTP request, αλλά να αποστάρω μόνο αυτό που έχει γράψει ο χρήστης χωρίς να ξαναφορτώσω ολόκληρη τη σελίδα. Ναι. Θα μπορούσα να στείλω τα δεδομένα μιας ολόκληρης φόρμας, έτσι. Ναι, θα μπορούσα να στείλω όλα τα δεδομένα μιας φόρμας, έτσι, αν θέλω. Ναι, θα μπορούσα. Yeah. Μπορεί να γίνει κιόλας, γίνεται κάποιες φορές αυτό. Ωραία. Ας δούμε σε αυτικά τι μάθουμε σήμερα. jQuery, πώς αλλάζω HTML και CSS. Γεγονότα με jQuery. Τα γεγονότα θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε ξανά με τον Πέτρο στο επόμενο μάθημα αναλυτικά, πώς θα κάνω και με jQuery και χωρίς jQuery. Είδα επίσης με Ajax πώς κάνω get και post και με κάποια παραδείγματα. Τώρα στο επόμενο μάθημα θα δούμε αναλυτικά τον DOM πώς δουλεύει, αναλυτικά τα γεγονότα πώς δουλεύουν, συναρτησιακό προγραμματισμό καλύτερα και θα έχουμε και ένα προσκεκλημένο μιλητή τη Δευτέρα, τον Ανδρέα Νομικό, που θα μας δείξει πώς να χρησιμοποιούμε jQuery για να αναπτύξουμε mobile εφαρμογές. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα γι' αυτόν, υπάρχει στο site ένα link. Εντάξει. Αλλά στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για γεγονότα, οπότε θα τα πούμε την Παρασκευή.